πούμε, λίγα λόγια για τη δομή της διάλεξης, αλλά στην πραγματικότητα θα αρχίσουμε με ένα μεγάλο zoom, θα κοιτάξουμε πώς είναι τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε νατοϊκό επίπεδο και στη συνέχεια θα εμβαθύνουμε πάνω στην συμφωνία για να δείξουμε ότι πρόκειται για ένα προσύμφωνο. Αλλά μερικοί από εσάς έχουν πάρει και το κείμενο για να έχουν μια άποψη. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν τον Ιανουάριο, για τουλάχιστον για τις νέες γενιές, το θέμα ήταν εντελώς άγνωστο, γιατί τις παλαιότερες θεωρούσαν ότι ήταν ξεχασμένο, γιατί λένε τώρα ποιος θα θυμάται αυτά που έγιναν το 1992, και τελικά βλέπουμε ότι επανήλθε κανονικότατα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι ότι έχουμε την εντύπωση αρχικά τον Ιανουάριο ότι όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχουν πιέσεις, και μετά υπάρχει μια αποκάλυψη η οποία μας εξηγεί ότι δεν υπάρχει καμία πίεση, ήταν μια πρωτοβουλία καθαρά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του Υπουργού Εξωτερικών. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι μερικά πράγματα που αφορούν τα Σκόπια, γιατί πολύ συχνά ο μέσος Έλληνας νομίζει ότι τα Σκόπια δεν ανήκουν σε κανέναν θεσμό, είναι βέβαια λάθος, άρα ανήκουν από το 1993 στην πραγματικότητα στα Ηνωμένα Έθνη με την ονομασία Φύρομ. Κώστα, τι θες? Τον ΟΗΕ, είπα. Τον ΟΗΕ αυτό. Τον ΟΗΕ. Ναι. Αλλά εδώ είναι και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί είναι σημαντικό να είναι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Γιατί υπενθυμίζω ότι σε αυτό υπάγεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και κατά συνέπεια, κάθε πολίτης που καταπατείται από τις 47 χώρες, αλλά μεταξύ των άλλων και των Σκοπίων, μπορεί να κάνει αγωγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο. Αλλιώς δεν γίνεται. Πολύ συχνά στην Ελλάδα μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι το ΕΔΑΔ υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικό της Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και βέβαια όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο, Τη Χάγη. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα. Υπενθυμίζω, επειδή είπατε για τα Ηνωμένα Έθνη, ότι τα Σκόπια είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που εντάχθηκε στα Ηνωμένα Έθνη με προσωρινή ονομασία και είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται καθόλου στην πρώτη σελίδα της συμφωνίας, την οποία έχετε στα χέρια σας, θα την αναλύσουμε και μαζί, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια βούληση διαφορετικής παρουσίασης των δεδομένων, τα οποία είναι γνωστά, γιατί όταν έχουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, την 817 και την 845, ξέρουμε ακριβώς τι λένε και βέβαια πάνω ότι υπάρχει έκφραση Φύρομ. Επιπλέον βλέπετε και τη σημαία, σας υπενθυμίζω ότι η σημαία των Σκοπίων έχει αλλάξει, ήταν διαφορετική και έγινε το 1995. Παρόλο που δεν το ξέρουν πολλοί Έλληνες, άλλαξε χάρη στις κινήσεις της Ελλάδος. Και μπορεί και μερικοί να μην το ξέρουν πώς άρχισε, αλλά αυτό οφείλεται αρχικά σε έναν διπλωμάτη μας, ο οποίος κοιμόταν σε ένα ξενοδοχείο, στη Νέα Υόρκη, το οποίο είχε πρόσβαση στις σημαίες των Ηνωμένων Εθνών. Και σε κάποια φάση του ήρθε μια ιδέα και αναρωτήθηκε πώς τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν μια σημαία. Και πήγε, ρώτησε και τους είπαν με την έπαρση. Δηλαδή, ό,τι σηκωθεί είναι αυτό. Και τότε τηλεφώνησε στην Ελλάδα και λέει αυτοί ετοιμάζονται να σηκώσουν άλλη σημαία. Και θέλω να σας πω ότι μερικές φορές, όπως λέμε, ο Θεός είναι μεγάλος, δεν το πιστεύουμε. Όσοι πιστεύουν ότι αυτό έγινε ορθολογικά, στρατηγικά, μετά από μία σύσκεψη, να ξέρετε ότι άρχισε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά Γιώργο, που ξέρεις εσύ από ξενοδοχεία, αν δεν του είχαν δώσει δωμάτιο που έβλεπε τις σημαίες, δεν θα είχε αυτή την φλασιά και δεν θα είχε αρχίσει αυτή η διαδικασία. Άρα έχει ενδιαφέρον το θέμα της σημαίας, γιατί μερικές φορές όταν βλέπετε και διαδηλώσεις στα Σκόπια και υποτίθεται μας παρουσιάζουν ότι είναι ακραία στοιχεία κτλ., να θυμάστε ότι κουνούν αυτή τη σημαία, η οποία υπάρχει μόνο μετά το 1995. Για να έχετε μια αναλογία, είναι σαν να βάζαμε, θα δείτε ότι είναι επικαιρότητα η παρατήρηση, είναι σαν να λέγαμε στην ελληνική σημαία να βγάλουμε τον Σταυρό και να έχουμε, ας πούμε, ακραίους Έλληνες να μετακινούν τη σημαία για να τη δείχνουν, αλλά μόνο με τις λωρίδες. Και να είναι περήφανοι.
μετά το 1995. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, γιατί εμείς ζούμε συνεχώς σε ένα πλαίσιο ιστορίας. Αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν υπήρχε αυτή η ιστορικότητα στα Σκόπια και κατά συνέπεια αυτή η σημαία ενσωματώθηκε, και για όσους δεν το ξέρουν, τα δύο χρώματα που βλέπετε, δηλαδή το κίτρινο και το κόκκινο, οφείλεται σε ένα άλλο παλαιότερο νοητικό σχήμα που βρίσκομαι με ένα λιοντάρι με κόκκινο φόντο, το οποίο υπήρχε στην περιοχή, αλλά εξαφανίστηκε βέβαια το λιοντάρι, γιατί χρησιμοποιείται από το Εθνικιστικό Κόμμα. Άρα ο συμβολισμός αυτός δεν επιτράπηκε να χρησιμοποιηθεί από το κράτος. Μερικά στοιχεία για να δείτε λίγο δομικά πώς λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα βλέπετε εδώ ότι έχουμε, στην πραγματικότητα το είδατε και πριν, είναι μόνο η Λευκορωσία που αποτελεί μια τρύπα στο όλο πλαίσιο. Κοιτάξτε εδώ τις ενσωματώσεις όσο αφορά το ΝΑΤΟ. Αλλά με διαφορετικά χρώματα για να βλέπετε πώς λειτουργούν αυτά τα δεδομένα. Ξέρετε ότι η τελευταία ένταξη έγινε με το Μαυροβούνιο και η προηγούμενη ήταν με την Αλβανία. Είναι και εδώ αρκετοί Ελλήνες που συζητάνε για την Αλβανία χωρίς να ξέρουν ότι η Αλβανία είναι ήδη στο ΝΑΤΟ από το 2009. Άρα θα ήταν καλό να το ξέρουμε, γιατί αλλιώς συζητάμε κάπως, θα έλεγα, ανορθόδοξα τρόπος του λέγει. Όταν βλέπετε τα δεδομένα, βλέπετε ότι εμείς είμαστε από παλιά στο ΝΑΤΟ. Το πρώτο αρχικό είναι το 49. Εμείς βλέπετε ότι είμαστε από τα πρώτα μέλη, όχι τα πρώτα-πρώτα τα ιδρυτικά, αλλά αμέσως μετά, και βέβαια ενταχθήκαμε μαζί με την Τουρκία. Άρα εδώ, όπως είχαμε και τις εκλογές πρόσφατα και είδατε τα αποτελέσματα, που χαρακτηρίζουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα της Τουρκίας. Μόνο και μόνο τα αποτελέσματα ψηφοφορικά είναι ήδη εντυπωσιακά. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, λέμε ότι στην Ελλάδα δεν ζούμε σε μια δημοκρατία, ενώ στην Τουρκία τώρα έχουν 15 χρόνια τον Ερντογκάν και θα τον έχουν άλλα 5. Άρα στην Ελλάδα συνήθως εμείς κατηγορούμε τις οικογένειες, γιατί λέμε είναι πάντα οι ίδιοι, τα ίδια ονόματα. Με τον Ερντογκάν δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι μόνος του. Έτσι, για να μην μπερδεύεστε. Άρα το άλλο που θέλω να σας δείξω με αυτή την εικόνα είναι να θυμάστε ότι το κεντρικό κράτος του ΝΑΤΟ είναι η Ισλανδία. Άρα φαίνεται έτσι λίγο παράξενο. Φανταστείτε το θέμα της πεταλούδας. Όπως καταλαβαίνετε, η μεγάλη βαρύτητα γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αμερικάνικο επίπεδο. Αλλά η ιδέα είναι ότι, ξέρετε, όταν βλέπετε αυτή τη δομή και μας λένε ότι αυτοί εδώ όλοι μας πιέζουν για να μπει αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ αγαθός για να το πιστέψεις. Δηλαδή, άμα κοιτάζουμε τη δομή, αυτό που βλέπετε σε νατοϊκό επίπεδο, και γι' αυτό το λέει και η ίδια η ονομασία, αυτό που τους ενδιαφέρει αρχικά είναι ο Ατλαντικός ωκεανός και μάλιστα ο Βόρειος, όχι ο Νότιος. Άρα όταν μας εξηγούν στην Ελλάδα ότι πολλά πράγματα γίνονται γιατί μας πιέζουν για να μπουν τα Σκόπια, που είναι αυτή η κουκίδα δίπλα από την άλλη κουκίδα που είναι η Αλβανία και το Μαυροβούνιο, νομίζω ότι όταν βλέπετε αυτή τη γενική εικόνα καταλαβαίνετε ότι το zoom που βλέπουμε όταν είμαστε στην Ελλάδα και κοιτάζουμε μόνο Ελλάδα-Σκόπια και έχουμε την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος ασχολείται μόνο με Ελλάδα-Σκόπια, να ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν ξέρει καν πού είναι τα Σκόπια. Για να το έχετε στο μυαλό σας. Αυτός ο χάρτης σας δείχνει τις χώρες, αυτές που είναι με κόκκινο είναι αυτές που δεν έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και έχει ενδιαφέρον, άρα βλέπετε τις διαφορές, αυτές που έχουν αναγνωρίσει είναι το πράσινο, αυτές που έχουν μια στάση κάπως παράξενη είναι το μπλε. Το πιο σημαντικό, γιατί ακούμε συχνά αυτό το επιχείρημα, ακούμε ας πούμε ότι 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, άρα γιατί το συζητάμε και δεν το βλέπουμε ανάποδα, είναι εφόσον το έχουμε κάνει και γιατί το συζητάμε, τότε γιατί κάνουμε διαπραγματεύσεις.
ας το αφήσουμε να εξελιχθεί όπως είναι. Στην πραγματικότητα τι γίνεται. Όσες χώρες και να είναι, καμία δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Πρέπει αναγκαστικά να είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να το περάσουν από ολομέλεια και μετά να υπάρχει στην πραγματικότητα η υποστήριξη από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο είναι πενταμελές. Θα ήταν δύσκολο το Συμβούλιο Ασφαλείας, παρόλο που έχει 4 μέλη που έχουν αναγνωρίσει ξεχωριστά αυτή τη χώρα με αυτόν τον τρόπο. Επειδή υπάρχει η Γαλλία που δεν αναγνωρίζει τα Σκόπια ως Μακεδονία, δεν μπορεί να είναι μια ψηφοφορία η οποία θα είναι ομόφωνη, και επειδή υπάρχει βέτο, σταματάει όλη η διαδικασία. Άρα έχει σημασία να έχετε στο μυαλό σας ότι ακόμα και αν οι 5 χώρες που αποτελούν το μόνιμο Συμβούλιο Ασφαλείας, ξεχωριστά η κάθε μία αναγνώριζε τα Σκόπια ως Μακεδονία, πάλι δεν θα σήμαινε ότι συμφωνεί το Συμβούλιο. Είναι άλλη απόφαση, με άλλη βαρύτητα και είναι σε διεθνές επίπεδο. Okay, αυτές εδώ οι εικόνες είναι για να έχετε τη μεγάλη εικόνα στο ολοπλαίσιο που σας έδειξα. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα με τα διαγράμματα του Euler που σας επιτρέπει να δείτε, το βλέπετε στο κέντρο είναι η Ελλάδα, εντάξει. Άρα συγκρίνουμε αυτή τη χώρα με αυτήν τη χώρα. Άρα βλέπετε ότι σε όσους περισσότερους κύκλους είμαστε, σημαίνει ότι είμαστε σε φόρα διεθνή τα οποία έχουν κάποια σημασία. Άμα κοιτάξετε τους κύκλους που είναι εξωτερικοί, θα δείτε ότι βέβαια η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ανοίξει αυτούς, γιατί ούτως ή άλλως όλη η ουσία είναι να είναι μέσα. Άρα βλέπετε πάλι ότι έχουμε μια χώρα που είναι πραγματικά ακόμα και δομικά, θεσμικά, ένας εξωτερικός παράγοντας σε σχέση με μια άλλη, και προσπαθούν να μας πούν ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο επίπεδο όταν κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Άρα ο μόνος τρόπος να βάλουμε το ίδιο επίπεδο μεταξύ της Ελλάδος και των Σκοπίων είναι να μειώσουμε τα δικαιώματα της Ελλάδος και να εμφανιστεί ως ισορροπημένο κράτος σε σχέση με τα Σκόπια, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αντικειμενικά. Άρα πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, είμαστε παράκτιο κράτος ενώ μιλάμε για περίκλειστο κράτος, και είμαστε σε μια φάση υποψηφιότητας από τη μια πλευρά ενώ είμαστε εδώ και δεκαετίες στο ίδιο πλαίσιο. Αυτός ο χάρτης το βλέπετε. Τώρα κοιτάζετε στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάλι έχει αυτό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ότι εκτός από το Καλίνιγκραντ που βλέπετε εδώ και κοιτάζετε την Ελβετία και την πρώην Ιουγκοσλαβία και την Αλβανία, αυτές εδώ είναι οι δομικές τρύπες. Άρα αυτό εδώ δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή απλώς ανήκει στη Ρωσία. Η Ελβετία σταμάτησε τη διαδικασία ένταξης και έχουμε λοιπόν μόνο αυτές τις χώρες, δηλαδή την Αλβανία και τα λοιπά. Όταν βλέπετε λοιπόν αυτό το σύστημα, καταλαβαίνετε πρώτον ότι υπάρχει μια σειρά. Η πρώτη σειρά είναι ότι η Σλοβενία εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία το 2013. Άμα κοιτάξετε για την Αλβανία και για τα Σκόπια, δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα από τα 35 κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κειτημένου, ενώ το Μαυροβούνιο, το οποίο είναι στο ΝΑΤΟ από το 2017, έχει ανοίξει ήδη 30 κεφάλαια και έχει κλείσει 3. Η Σερβία, που φαίνεται να είναι η πιο καθυστερημένη τουλάχιστον από αυτά που λέμε, έχει ήδη ανοίξει 12 κεφάλαια. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προπαγάνδα παρουσίασης των δομών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάτι πολύ απλό, η Κροατία απορροφάει όλη ουσιαστικά την ΑΟΣ της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Η Βοσνία πρέπει να κάνει μια ειδική σύμβαση για να έχει ένα μικρό πέρασμα σε αυτό το σημείο που δεν φαίνεται καν στο χάρτη. Έχουμε το Μαυροβούνιο και μετά στη συνέχεια την Αλβανία. Άρα η Σερβία από τη στιγμή που αποχώρησε το Μαυροβούνιο δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ειδικά όταν θα διαβάσουμε μαζί το άρθρο 13. Και στην πραγματικότητα βλέπετε ότι τα Σκόπια θα μπορούσαν να περάσουν από την Αλβανία, από την Ελλάδα ή από τη Βουλγαρία για να έχουν πρόσβαση σε 3 θάλασσες. Θα το εξετάσουμε πιο μετά. Αυτό εδώ το παράδειγμα το δίνω γιατί είναι η Βρετανία της Γαλλίας. Το 1973 η Γαλλία έβαλε βέτο για την ένταξη
του Ηνωμένου Βασίλειου και είπε ότι άμα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενταχθεί με το όνομα Μεγάλη Βρετανία. Το όνομα Μεγάλη Βρετανία υπήρχε, είχε κάποιο νόημα. Απλώς υπάρχει η Βρετανία στη Γαλλία. Άρα η Γαλλία ήθελε από πριν να μην υπάρχει καν η ιδέα ότι μετά θα της έλεγαν ότι ξέρεις, Μεγάλη Βρετανία και Βρετανία είναι το ίδιο. Άρα μπήκε ως Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί αυτή είναι μια υπόθεση του 1973 και είμαστε ουσιαστικά 20 χρόνια πριν τα θέματα για το Σκοπιανό, ενώ δεν είναι επιχείρημα που είχε χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα. Σας δείχνω όλα αυτά τα στοιχεία, να βλέπετε και πώς λέγεται όταν μιλάμε για την Αγγλία. Και αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με ένα zoom, βλέπετε η Βοσνία-Ριζεγοβίνη είναι σε αυτό το άνοιγμα. Αν έχει κάνει μια ειδική συμφωνία, ότι στην πραγματικότητα η Κροατία θα μπορούσε να πάρει όλο. Βλέπετε, η Σλοβενία είναι πάλι το ίδιο σε σχέση με την Ιταλία, είναι μια πολύ μικρή ΑΟΣ, εντελώς κλειστή. Άρα, για όσους δεν είχαν καταλάβει γιατί εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία, νομίζω τώρα το ξέρετε. Γιατί είχε πολύ απλά τη μεγαλύτερη ΑΟΣ της περιοχής, γιατί βλέπετε αυτή η δομή περικυκλώνει ουσιαστικά τη Βοσνία. Όταν μιλάμε λοιπόν για το εδώ το Μαυροβούνιο, έχουμε εδώ ένα θέμα. Όταν μιλάμε για το Κωσυφοπαίδιο, βλέπετε δεν έχουμε πρόσβαση, η Σερβία δεν έχει πρόσβαση, τα Σκόπια δεν έχουν πρόσβαση κτλ. Είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας. Το άλλο που θέλω να σας δείξω είναι ότι εδώ είναι η θρησκευτική κατανομή του Κωσυφοπαιδίου. Το πράσινο είναι το Ισλαμικό. Για να μην έχετε κάποια άγνοια ή κάποια αφέλεια στο πώς είναι, και είναι ένα στοιχείο που θα ήταν καλό να έχουμε και στο μυαλό μας και για τα Σκόπια, γιατί πολύ συχνά όταν λέμε ας πούμε ότι στα Σκόπια ζουν 25% αλβανικής καταγωγής κάτοικοι, ο μέσος Έλληνας νομίζει ότι είναι διασκορπισμένοι. Λέει 25% τέλος πάντων. Μόνο που είναι όλοι στο ίδιο μέρος. Και είναι όλοι στο ίδιο μέρος και όλοι εφάπτονται πάνω είτε στο Κωσυφοπαίδιο ή στην Αλβανία. Και γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι φυσιολογική προσέγγιση της λεγόμενης Μεγάλης Αλβανίας που ενσωματώνει αυτά τα στοιχεία λέγοντας ότι αυτή είναι η δική μου. Άρα εδώ βλέπετε στην πραγματικότητα το Μαυροβούνιο. Έχει ενδιαφέρον να κοιτάξετε την κατανομή, νομίζω τα διαβάζετε εδώ. Γιατί έχει ενδιαφέρον, με ποια έννοια. Άρα το μουσουλμανικό στοιχείο αυτή τη φορά βλέπετε ότι είναι το πράσινο και βλέπετε τα δύο χρώματα είναι, αν είναι πάνω από 50% ή κάτω από 50%. Άρα βλέπετε ότι είναι σε σημεία συγκεκριμένα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντελώς στοιχεία είναι αυτά που εφάπτονται στο άλλο κομμάτι, την άλλη χώρα. Όταν κοιτάζετε την κατανομή, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε ότι το κόκκινο είναι η Μαυροβούνη, το πράσινο είναι η Σερβία και βλέπετε ότι ουσιαστικά ήταν μια χώρα που έχει μια ιστορικότητα και υπάρχει μια ανάμιξη. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Όταν βλέπετε ένα κομμάτι που είναι εντελώς κομμένο και είναι όλοι από την μια πλευρά, υπάρχει κάποιο θέμα. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, άμα κοιτάξετε την Κύπρο πριν το 1974 και κοιτάξετε την κατανομή, θα βρείτε μια κατανομή που έχει δημιουργηθεί μετά από αιώνες. Ενώ αν κοιτάξετε τι γίνεται μετά το 1974, θα δείτε ότι πάνω κάτω, από κάτω είναι το χριστιανικό και από πάνω είναι το μουσουλμανικό. Άμα βλέπατε αυτό το χάρτη, δεν θα ήταν φυσιολογικός χωρίς εισβολή και εδώ είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Άρα, ερχόμαστε λοιπόν στα Σκόπια. Βλέπετε ότι οι Σκοπιανοί είναι το βιολέ και βλέπετε ότι οι Αλβανοί είναι το κόκκινο. Άρα, βλέπετε δεν έχουμε μια κατανομή που είναι σε όλη την χώρα. Αυτά τα σημεία είναι συγκεκριμένα και για όσους τα θυμούνται, είναι εκεί που είχαμε τα προβλήματα και το 2001 και το 2003 με εξηγέρσεις κτλ. Άρα, αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα είναι το σύμβολο που είχαν τα Σκόπια με αυτήν την ονομασία το 1944, αλλά νομίζω βλέπετε πώς λειτουργεί, κλασικό σύμβολο ιδεολογικό της εποχής. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα Σκόπια μόνα τους στο επόμενο σύμβολο δεν υπάρχει πια η αναφορά στη λέξη. Δεν είναι ότι κάποιος έκανε κάποια παρέμβαση. Βλέπετε επιπλέον ότι το βουνό άλλαξε κάπως, τα στάχια παραμένουν. Αυτές είναι οι παπαρούνες, θα τις δείτε καλύτερα με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη φάση του σήματος.
η μεθεπόμενη έχει αφαιρέσει το άστρο. Νομίζω τώρα καταλαβαίνετε σε ποια εποχή έχουμε φτάσει. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα, μετά το 2009, ζητήθηκε από την Εραλδική Εταιρεία, άρα η Εραλδική είναι η επιστήμη των οικοσύμων και των εθνοσύμων, να ορίσει ποιο θα είναι το εθνόσημο των Σκοπίων. Νομίζω ότι βλέπετε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα προηγούμενα, που είναι από το 1944, και πάλι χρησιμοποίησε τα χρώματα της νέας σημαίας του 1995 και με τα κλαδιά Βελανίδιας. Ωραία. Σε κάποια φάση, νομίζω ότι το ακούσατε, ειδικά αυτά που έλεγε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάθε φορά που μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να έχετε ένα υπόβαθρο, αλλιώς παρουσιάζονται τα πράγματα με έναν παράξενο τρόπο. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Μας εξήγησε σε κάποια φάση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα Σκόπια, γιατί έχουμε μια απόφαση που είναι εναντίον μας. Άρα αναφερόταν σε μια απόφαση στο δικαστήριο που ήταν το 2011. Όταν λέτε σε έναν Έλληνα κανονικό έχει μια απόφαση εναντίον του, αμέσως τρέμει. Άρα είναι καλό να διαβάσουμε την απόφαση, άρα σε τι σχετίζεται. Με τι σχετίζεται είναι με το τι έκανε η Ελλάδα το 2008 με το βέτο, το θυμάστε, το λεγόμενο βέτο για το ΝΑΤΟ. Αμέσως μετά τα Σκόπια ζήτησαν να κάνουν μια αγωγή χωρίς όμως να διαμορφώσουν την άποψη του ΝΑΤΟ. Που αυτό είναι ήδη παράξενο. Δηλαδή πάνω κάτω έλεγαν ότι αυτό που έκανε η Ελλάδα ήταν απαράδεκτο εναντίον μας, αλλά αυτό που αποφάσισε το ΝΑΤΟ δεν πειράζει. Ενώ το ΝΑΤΟ απλώς αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό που είπε η Ελλάδα. Το 2011 τέλειωσε αυτή η διαδικασία και η Ελλάδα κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ότι δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Όταν όμως κοιτάζουμε, ωραία, επί της ουσίας λοιπόν είχαμε άδικο για τη θεραπεία. Από τη στιγμή που ζητήθηκε η συνέχεια της ουσίας με τη θεραπεία, να ξέρετε ότι τα Σκόπια ζήτησαν πάρα πολλά πράγματα και δεν πήραν τίποτα. Και η τελική απόφαση του δικαστηρίου, όταν ζήτησαν τα Σκόπια, δηλαδή τελικά τι θα πείτε στην Ελλάδα, θα της πούμε ότι έχει άδικο, τελεία και παύλα. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε σε επίπεδο στρατηγικής ότι όταν πάτε στο δικαστήριο και κάποιος σας λέει ότι έχετε άδικο και δεν έχετε καμία θεραπεία, κανένα πρόστιμο, έχετε απλώς άδικο. Άρα δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο και γι' αυτό είναι καλό να βλέπετε και τις αναφορές και πώς το αρωμετίζει είναι ακριβώς το θέμα της θεραπείας. Άρα βλέπετε ότι στην πραγματικότητα το μόνο που λέει είναι ότι η Ελλάδα δεν είχε δικαίωμα να το κάνει, αλλά φτάνει που το είπαμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό δεν παρουσιάστηκε με αυτόν τον τρόπο στον ελληνικό λαό. Παρουσιάστηκε ότι είχαμε κάποιο κόστος. Κόστος μηδενικό. Εδώ είναι όλες οι παραγράφους που αφορούν αυτό το θέμα. Το άλλο που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι τα 35 κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Δυστυχώς, επειδή εμείς έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό, δεν τα κατέχουμε καλά, τα βλέπετε εδώ αριστερά, και πρέπει να καταλάβετε το εξής, ότι έχουμε 33 κεφάλαια συν 2, άρα θα μας κάνουν 35. Η ιδέα ποια είναι ότι η πρώτη στήλη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκτιμά πώς είναι τα δεδομένα σε μια χώρα. Μετά στη συνέχεια σας λέει ποια είναι η κατάσταση η τωρινή. Μετά κοιτάζει, εφόσον κάνει ένα screening, δηλαδή ένα σκάνερ, πότε αρχίζουμε, πότε συμπληρώνουμε και πότε ανοίγει το κεφάλαιο και κλείνει. Και να ξέρετε ότι για το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο έχουμε 2 βέτο για κάθε έναρξη και για κάθε κλείσιμο. Δηλαδή πάνω κάτω οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 70 βέτο για μία υπόθεση. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί το 2009, μετά την απόφαση που σας είπα για το 2008 και πριν την απόφαση του 2011, το 2009 η Ελλάδα πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το θέμα της ονομασίας έγινε προαπαιτούμενο για την ένταξη. Που σημαίνει πάνω κάτω ότι παγώνει όλα τα κεφάλαια μέχρι να λυθεί το θέμα. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό δεν το παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο και συνεχώς λέμε «Μα τα Σκόπια σε λίγο θα μπουν, σε λίγο θα μπουν, σε λίγο θα μπουν». Απλώς το «σε λίγο θα μπουν» είναι από το 2004. Και είμαστε το 2018 χωρίς να έχει προχωρήσει ούτε σε ένα σημείο όλη αυτή η διαδικασία. Το βλέπετε και εδώ με τα νέα δεδομένα. Άρα εδώ βλέπετε την Ευρώπη με την ΑΟΣ.
και όλο το πλαίσιο που έχει σημασία. Άρα βλέπετε ότι αυτό το κομμάτι είναι που λείπει, γιατί βέβαια σε αυτό το πλαίσιο δεν παίζει πια η Ελβετία. Το λέω για να το έχετε στο μυαλό σας. Εδώ σας δείχνω την ΑΟΣ του Μαυροβουνίου. Άρα βλέπετε πού είναι τα Σκόπια και πού είναι το Κωσυφοπαίδιο. Άρα αν θυμάστε επίσης όλα αυτά που είδαμε για τις κατανομές πληθυσμών, είναι ότι θυμάστε ότι εδώ ήμασταν σε εντελώς πράσινο, εδώ το πράσινο ήταν σε αυτό το μέρος και εδώ πάλι πράσινο. Και από την άλλη πλευρά είχαμε πράσινο από την κάτω πλευρά. Αυτά εδώ είναι τα δεδομένα τα οποία μας απασχολούν. Μας απασχολούν στην πραγματικότητα από το 1878, όταν στις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο ζητάει η Οθωμανική Αυτοκρατορία να έχει πρόσβαση στην Νότια Βουλγαρία για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Αλβανία και στη Βοσνία, και είναι αυτό που εξηγεί και την κατανομή όσο αφορά τα δεδομένα τα θρησκευτικά. Ένα άλλο παράδειγμα σημαντικό για να έχετε τη μεγάλη εικόνα, η Κροατία όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 περίμενε ένα μήνα, αφού μπήκε Γιώργο, όχι αφού βγήκε, αφού μπήκε, έβγαλε 29 θαλάσσια οικόπεδα. Έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι θα είναι αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραμμή οριοθέτησης, να θυμάστε γιατί είναι καλό και για μας, όλα αυτά τα νησιά της Κροατίας μετράν. Άρα η γραμμή οριοθέτησης μισό-μισό δεν είναι από την ξηρά της Κροατίας, αλλά είναι με τα νησιά και με τις γραμμές βάσης. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί άμα θέλετε το ανάλογο θα ήταν εδώ η Ελλάδα, εδώ η Τουρκία και εδώ βέβαια η Ιταλία, συμφώνησε στη Συμφωνία Ευφαλοκρηπίδας ήδη από το 68. Άλλα δεδομένα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν αναλύετε το όλο θέμα, τα είχαμε συζητήσει και εδώ. Άρα στο τέλος του μήνα θα έχουμε την υπογραφή των συμβολέων για τα θαλάσσια οικόπεδα κίτρινα. Άρα εδώ είναι Ιόνιο, Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά Κρήτης. Σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα είναι υποψήφια χώρα η Ισπανία με την Repsol και τα ελληνικά πετρέλαια μαζί ως κοινοπραξία. Σε αυτά τα δύο είναι η Exxon Mobil από την Αμερική, η Total από την Γαλλία και τα ελληνικά πετρέλαια από την Ελλάδα. Σας το λέω αυτό γιατί τελικά όλες οι χώρες που βρίσκονται εκεί, σε αυτή την υποψηφιότητα που τελειώνει στο τέλος του μήνα, είναι όλες στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θέλω να το σκεφτείτε λίγο ανάποδα ως εξής. Φανταστείτε τώρα ότι είστε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είστε μια χώρα η οποία μέσω της πετρελαϊκής της εταιρείας θέλει να έρθει σε αυτά τα σημεία. Θα ασκούσατε πίεση για την ονομασία των Σκοπίων στην Ελλάδα την ώρα που είναι η Ελλάδα που πρέπει να δώσει το πράσινο φως, ή θα περιμένετε να κάνετε πρώτα τη συμφωνία? Και γι' αυτό σας λέω ότι για να έχετε λίγο υπόψη σας τα δεδομένα τα ΑΟΖΙΚΑ, για να καταλάβετε ότι ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα του Σκοπιανού. Ο μεγάλος διαγωνισμός έγινε στις 2 Δεκεμβρίου, άρχισε, ήταν για 3 μήνες, άρα υπολογίστε πότε είναι αυτό, υποψηφιότητα, μετά 2 μήνες από την Ελλάδα, τελειώσαμε 5 Μαΐου και μετά μπήκαμε στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή πάνω κάτω, η περίοδος που συζητούσαμε για το Σκοπιανό ήταν η περίοδος του μεγάλου διαγωνισμού των υδρογοναθράκων. Όσοι ξέρουν από υδρογονάθρακες, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ εύκολα ότι δεν μπορούσε να ασκηθεί καμία πίεση για έναν πολύ απλό λόγο και τον εξηγώ. Στο τέλος της διαδικασίας, εφού εμφανίστηκε ότι υπήρχαν μόνο 2 κοινοπραξίες, μία πάνω και μία κάτω, χωρίς να είναι ανταγωνιστικές, για την Κρήτη είναι λογικό γιατί μιλάμε για μεγάλα βάθη και είναι μόνο η Exxon Mobil, η Total και μια βραζιλιάνικη εταιρεία που μπορούν να τρυπήσουν σε αυτά τα βάθη. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η Ελλάδα είχε δικαίωμα να πει ότι ο διαγωνισμός είναι άγωνος. Όσοι δουλεύουν λίγο σε γραφειοκρατικά πράγματα, ξέρετε ότι αυτοί που υποβάλλουν αιτήσεις είναι το χειρότερό τους. Γιατί όταν λένε «Α, είμαι μόνος μου, θα πάρω τον διαγωνισμό» και βγαίνει η γραφειοκρατία και λέει «άγωνος». Άρα δεν το έκανε η Ελλάδα. Μετά στη συνέχεια κίνησε τις διαδικασίες και γι' αυτό θα έχουμε και αυτή την υπογραφή. Αυτά γίνονται χάρη στον κύριο Σταθάκη, για να τα λέμε εδώ τοπικά. Και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι την ίδια διαδικασία, στο ίδιο χρονικό διάστημα, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν το πάνω χέρι για να συμπληρώσουν έναν διαγωνισμό και μία σύμβαση και ταυτόχρονα μας εξηγούσαν, αρχικά τουλάχιστον, μετά το σταμάτησαν, ότι είχαμε πιέσεις από τους ίδιους.
Εδώ είναι ένας χάρτης, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε καλά το ΝΑΤΟ, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα γνωρίζουμε πιο πολύ το ΝΑΤΟ από συνθήματα παρά από το ΝΑΤΟ. Εδώ βλέπετε είναι όλα τα στρατηγικά σημεία τα νατοϊκά. Άρα έχει πολύ μεγάλη πλάκα όταν κάποιος σας λέει ότι έχει τεράστια σημασία να βάλουμε κάποιον εδώ. Νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει ότι είναι δίπλα από τη Θεσσαλονίκη. Άμα κοιτάξετε που έχει τεράστια σημασία το ΝΑΤΟ, είναι αυτό εδώ το σημείο. Με μία επέκταση 3 φορές στην Ιταλία. Άρα, όταν βλέπετε αυτά τα νατοϊκά δεδομένα και στην Ισπανία και στην Ιταλία και μετά αυτό το κέντρο που είναι ουσιαστικά Βρυξέλλες, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία, νομίζω ότι θυμάστε πολύ απλά ότι εντελώς τυχαία συμπίπτει με το Benelux και με τις 2 πρώτες χώρες που εντάχθηκαν μαζί του και στη συνέχεια η Ιταλία. Άρα είμαστε στη συνθήκη Ρώμης 1957. Ρωτάω τώρα, βλέποντας αυτόν τον χάρτη, και προσέξτε, υπάρχει η Τουρκία, για να μην μπερδεύεστε, στην Κωνσταντινούπολη, και εδώ στη Σμύρνη. Ρωτάω, σε αυτόν τον χάρτη μπορεί κάποιος να σας πείσει ότι θέλουν οι νατοϊκοί ισόν και καλά να βάλουν μια κουκίδα εδώ, να την κάνουν τι? Πρώτα απ' όλα έχει ενδιαφέρον γιατί η Αλβανία είναι από το 2009 μέσα και δεν έχουν βάλει καμία κουκίδα. Δηλαδή μετά από 9 χρόνια δεν την αναρωτούν αν πρέπει να βάλουν κουκίδα, το έχουν ξεκαθαρίσει. Και λέω, εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι η Αλβανία ενώ έχει πρόσβαση και κλείνει την Ανδριατική με την Ιταλία είναι λιγότερο σημαντική από τα Σκόπια που δεν έχουν πρόσβαση καθόλου στη θάλασσα? Άρα είναι καλό να έχουμε αυτούς τους χάρτες και να καταλάβετε πώς λειτουργεί και το ΝΑΤΟ. Άρα κάτι που θέλω να σας δείξω τώρα, λιγότερο τεχνικό. Κοιτάξτε πού είναι τα Σκόπια, πόσο είναι περιτριγισμένα από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Κόσοβο και Αλβανία και μετά έχετε την Μεσόγειο, η οποία βέβαια αγγίζει την Αλβανία και την Ελλάδα. Αυτό το διάγραμμα σας δίνει πολλές ιδέες, δυστυχώς πολλοί δεν το έχουν στο μυαλό τους. Ας πάρουμε και αυτό το διάγραμμα που είναι κάπως διαφορετικό και αφορά τις αρχές διαμελισμού. Άρα βλέπετε ένα σερβικό κομμάτι, ένα αλβανικό κομμάτι, το σλαβικό κομμάτι μετά την επιρροή της Αλβανίας, της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Είναι πράγματα τα οποία όσοι έχουν ασχοληθεί ας πούμε με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Μετά στη συνέχεια από ό,τι φαίνεται μερικοί το ξέχασαν. Μετά είχαμε άλλους που το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προσπάθησαν να το σβήσουν και τώρα ξαναρχόμαστε πάλι στα ίδια δεδομένα. Άρα να ξέρετε ότι όταν ακούτε για διαμελισμό των Σκοπίων να θυμάστε ότι ένα κομμάτι σε αυτόν τον διαμελισμό που υπονοείται είναι ελληνικό. Γιατί αυτό που ακούτε είναι ένας διαμελισμός που να είναι μόνο σε σχέση με την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Δεν στέκει αυτό, γιατί όπως βλέπετε με την Αλβανία είναι από αυτή την πλευρά, εδώ δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε από τη Βουλγαρία και όσο αφορά τη Σερβία είναι μόνο στο πάνω μέρος. Για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Εδώ λοιπόν είναι φωτογραφία με ντρόν στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Φαντάζομαι ότι βλέπετε ότι δεν βλέπετε πόσα είναι τα κεφάλια. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί και εδώ είχαμε μια αντιπαράθεση, διότι είχαμε εικόνες της αστυνομίας, οι οποίες ήταν 2 ώρες μετά, πριν την έναρξη του συλλαλητήριου. Άρα βέβαια, αν θέλετε να το μάθετε, είναι μαθητής μου ο Παναγιώτης που έβγαλε αυτές τις εικόνες με ντρόν το οποίο πετούσε έως 450 μέτρα πάνω από το Σύνταγμα. Η σημεία που βλέπετε να κυματίζει, για όσους δεν καταλαβαίνουν τα μεγέθη, αυτό είναι 10 μέτρα επί 15. Και κρατιόταν από γερανό. Άρα νομίζω ότι όταν βλέπετε αυτή την πυκνότητα είναι πολύ δύσκολο να μας εξηγήσουν ότι δεν είχε κόσμο. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι το 1992 και 1993 που θυμάστε ότι γινόταν, δεν υπήρχαν ντρόν. Άρα όταν μερικοί από εμάς έλεγαν ότι τότε ήταν 1 εκατομμύριο, ήταν μια πολύ πολύ απλοϊκή και λαϊκή προσέγγιση.
Γιατί άμα κάνετε τώρα μελέτες τοπογραφίας, μόνο τέτοιες εικόνες μπορούν να σας δώσουν πόσα άτομα βρίσκουμε και δεν γίνεται με εκείνη την εποχή. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είχαν ποντάρει ότι θα έχουμε εικόνες με ντρόνο. Διότι στην περιοχή αυτή απαγορεύεται, να ξέρετε. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και το βλέπετε, ας πούμε, το τσιγάρο από το 2009 και μετά, άλλο η νομοθεσία και άλλο η χρήση της νομοθεσίας, από ό,τι φαίνεται. Okay. Αυτό εδώ είναι στο σελαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Άρα φαντάζομαι ότι και εδώ βλέπετε ότι ήταν μόνο μερικά άτομα. Πάλι με ντρόν, πάλι με τον Παναγιώτη, νομίζω τώρα ότι είναι ξεκάθαρο. Και θέλω να καταλάβετε, όταν μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο, ότι όταν μας εξηγούν μερικοί ότι είναι ένα πράγμα που δεν αφορά καθόλου τους Έλληνες, όταν βλέπουμε τα μεγέθη των συλλαλητηρίων στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άλλα συλλαλητήρια στη Διασπορά, αλλά στη Γερμανία, στο Ντιούσελντορφ, στην Σουηδία, στη Στοχόλμη, στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη κτλ. Πρέπει να σταματήσουμε αυτήν την φάρσα του τύπου «Οι Έλληνες δεν ασχολούνται με εθνικά θέματα». Είναι πολύ απλό. Τουλάχιστον τα σώματά τους είναι εκεί που πρέπει. Άρα, μερικά σημεία λοιπόν όσο αφορά το θέμα της συμφωνίας τώρα. Νομίζω ότι έχετε τώρα το υπόβαθρο να την διαβάσετε, γιατί δυστυχώς μερικές φορές τη διαβάζουμε χωρίς να έχουμε το κείμενο. Άρα, για όσους θέλουν να διαβάσουν το γνήσιο, το έχετε. Αλλιώς κοιτάζετε εδώ, έχουμε κάνει μια ανάλυση του τύπου σχέδιο ΑΝΑΝ, λέμε απλώς αυτό που είναι γραμμένο και κοιτάζουμε σε ποια σελίδα είναι γραμμένο για να μπορεί να το βρει όποιος να είναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, αν ξέρετε λίγο από συμφωνίες, θα είναι κάτι που θα κάνουμε στο Masterclass στη Λίμνο, θα αναλύσουμε συμφωνίες, συμβάσεις, συνθήκες. Όταν μια συμφωνία λέει από μόνη της ότι είναι τελική, μόνο τελική δεν είναι. Είναι απλώς θέλει να το πει. Μια συμφωνία η οποία είναι τελική δεν γράφει ότι είναι τελική. Να το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας πούμε, στο σπίτι σας κάποιος έχει το πάνω χέρι. Συνήθως δεν έχει ανάγκη να το πει, όλοι το ξέρουν. Όταν κάποιος στο σπίτι σας λέει «εγώ έχω το πάνω χέρι», είναι ότι θέλει να το πιστεύει. Άρα η τελική συμφωνία είναι πολύ απλό, δεν γράφεται τελική συμφωνία για την επίλυση, γράφουμε λύση. Η έννοια της επίλυσης είναι από μόνη της μια διαδικασία. Άρα στην πραγματικότητα η συμφωνία την οποία ακούσατε και μπορεί και να μην διαβάσατε, είναι ένα προσύμφωνο, ένας οδικός χάρτης, ο οποίος προβλέπει ημερομηνίες και ανάλογα με το ποιες είναι οι απαντήσεις των κρατών, σταματάει η διαδικασία ή συνεχίζεται. Άρα έχει μέσα διαδικασίες που είναι εντός του μήνα, του εξαμήνου, της πενταετίας κτλ. Το ενδιαφέρον, άμα διαβάσετε το πρώτο, την αρχή, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά τη λέξη «φύρομ». Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, που σημαίνει ότι ήδη η παρουσίαση έγινε με τέτοιο διπλωματικό τρόπο, αλλά μας εξήγησαν ότι ήταν για να μην ταπεινωθεί. Έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα ήταν να ταπεινωθεί, τότε είναι ταπεινωμένοι από το 1993 στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα οι αποφάσεις που διαβάζετε αναφέρονται όλες στη λέξη «φύρομ» και δεν υπάρχει καμία άλλη, ενώ βέβαια είναι πάντοτε αποφάσεις οι οποίες είναι με τον αριθμό, χωρίς να διαβάζουμε τη λέξη «φύρομ». Πρέπει να καταλάβετε το υπονοούμενο. Άρα η ιδέα είναι ότι μιλάμε για ένα κράτος που δεν έχει κανένα πρόβλημα, με το οποίο θα συζητήσουμε στο ίδιο επίπεδο. Το σύντομο όνομα του δεύτερου μέρους, εδώ έχει αρχίσει, είμαστε στο πρώτο άθρο στην Παρανομικό, στο εδάφιο 3, έχει ενδιαφέρον γιατί, άμα το σκεφτείτε, η συμφωνία, αυτό το προσύμφωνο, αποφασίζει ότι θα λέγεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Και αμέσως λέει, αλλά πιο σύντομα θα τη λέμε Βόρεια Μακεδονία. Πρέπει να φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχαν τα συλλαλητήρια θα λεγόταν Μακεδονία. Και μόνο. Διότι πρέπει να καταλάβετε τι έγινε. Άρχισε μια διαπραγμάτευση για καθαρά ιδεολογικούς λόγους, χωρίς καμία πίεση. Έγινε το πρόσχημα
της έναρξης στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πούμε τι θα κάνουμε, και στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια από την ιστορία που άρχισε το 1949 με την ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία εντελώς τυχαία έγινε πρέσπες, για όσους δεν το πιάσαν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνουμε διακρατικές συμφωνίες σε τόσο υψηλό επίπεδο υποτίθεται, δεν επιλέγουμε ένα σημείο σαν τις πρέσπες. Άρα, αν θέλετε, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, σκεφτείτε που έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, σκεφτείτε που έγινε η συνθήκη Παρισίων, σκεφτείτε που έγινε η συνθήκη Σεβρών, σκεφτείτε που έγινε η συνθήκη Βερολίνου και σκεφτείτε που έγινε η συμφωνία Πρεσπών. Ωραία. Άρα, αυτό εδώ πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί αυτό σημαίνει πάνω κάτω ότι ήδη από το Β και το Γ, όπως βλέπετε, έχει μια διατύπωση, ή μιλάμε όντως για την Ιθαγένεια, άρα θα είναι η Μακεδονική, άρα εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν υπάρχει πια το Βόρειο, δεν θα είναι Βόρειο Μακεδονική, θα είναι Μακεδονική. Okay. Άρα το ερώτημα είναι τότε γιατί λέγεται Βόρεια Μακεδονία και μετά περνάμε στο Μακεδονική. Θα σας υπενθυμίσω ότι η Μακεδονική είναι αυτό που θέλουν τα Σκόπια εδώ και χρόνια, και το ίδιο για την επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους που είναι η Μακεδονική γλώσσα. Βλέπετε, δεν λένε ας πούμε Βόρειο Μακεδονική. Φανταστείτε ας πούμε, πώς να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε λέτε ότι Λευκορωσία. Είναι σαν να βγάζετε μετά το λευκό και γίνεται ρώσικα. Άρα το άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το 3 δέλτα. Οι όροι Μακεδονία και Μακεδόνας έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 7, θα το αναλύσουμε μετά. Άρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με ποια έννοια. Αυτό και αν είναι ένα παίγνιο σχεδόν φιλολογικό, είναι ότι ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει από τη λέξη Μακεδονία. Δηλαδή, οι Έλληνες θα καταλαβαίνουν ότι η Μακεδονία σημαίνει αρχαιότητα, ενώ οι Σκοπιανοί θα καταλαβαίνουν ότι Μακεδονία σημαίνει περιοχή και κάτοικοι. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν αποφασίζετε ότι θα κοιτάζετε με διπλή ερμηνεία μία ίδια λέξη, ενώ υποτίθεται κάνετε μία συμφωνία, να θυμάστε ότι εσείς συμφωνίες γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στο τέλος για να έχουμε την ίδια έννοια ή την ίδια λέξη. Στην αρχή δεν την έχουμε και γι' αυτό κάνουμε διαπραγματεύσεις. Το άλλο που θέλω να έχετε στο μυαλό σας, το έλεγε ο Κλεμονσό για τις συνθήκες, έλεγε ότι τις συνθήκες δεν τις υπογράφουμε για να έχουμε μία ειρήνη, να τις υπογράφουμε για να αρχίσουμε τον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή, όπως θα είναι τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, τότε θα είναι η νέα τοποθέτηση της επόμενης καρκέρας. Και παίζουμε από εκεί και πέρα. Άρα, θέλω να πω ότι εδώ έχουμε ήδη τρύπες δομικές. Θα μου πείτε, γιατί έχουμε Βόρεια Μακεδονία και όχι τα άλλα δύο? Είναι πάρα πολύ απλό. Τα συλλαλητήρια ασχολήθηκαν μόνο με το 3α, διότι κανένας δεν ήξερε ότι ασχολιόμασταν με την Ιθαγένεια και την επίσημη γλώσσα. Άρα, για έναν πολύ απλό λόγο, δεν ξέρω αν έχετε κάνει πολλή γλωσσολογία, θα ήθελα απλώς να κοιτάξετε ότι αριστερά έχετε τα κυριλικά, δεξιά έχετε την παραλλαγή, που θα είναι ας πούμε αυτό που χρησιμοποιούμε στα Σκόπια, και νομίζω ότι μπορείτε να δείτε και χωρίς να είστε ειδικοί το πόσο είναι ίδια. Άρα, αυτό είναι ένα θέμα. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο από μόνο του, γιατί θα μπορούσε να πάρετε ας πούμε τα αγγλικά και τα γερμανικά και να πείτε έχουν το ίδιο αλφάβητο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι η ίδια γλώσσα. Άρα, άμα κοιτάξετε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια τεχνητή γονιμοποίηση γλώσσας. Σας αρέσει αυτό? Σας αρέσει, ωραία. Λοιπόν. Άρα, ξεκινάτε με την Ινδοευρωπαϊκή, είμαστε μια χαρά, πάμε στις Σλαβικές, μετά πάμε στις Σλαβικές γλώσσες του Νότου. Εκεί πέρα κάνουμε το ανατολικό κλαδί σλαβικής γλώσσας του Νότου, το οποίο ουσιαστικά θα μας δώσει τη βουλγαρική γλώσσα. Εδώ θα έχουμε τα σκοπιανά, τα οποία θα έχουν μια επιρροή από τα βουλγαρικά και τα σερβικά. Θα έχουμε επίσης μια επιρροή από τα ρώσικα, τα τουρκικά και τα παλαιοσλαβικά, για να δημιουργήσουμε επί της ουσίας, υποτίθεται, μια νέα γλώσσα. Άρα, να ξέρετε ότι έχουμε βάλει διακριτικά στοιχεία σε αυτή τη γλώσσα, έχουν αφαιρέσει λέξεις για να μοιάζουν όσο μπορεί λιγότερο, ενώ προέρχονται από αυτό, από τα σερβικά και τα βουλγαρικά,
για να είναι μια διαφορετική διατύπωση. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Η Βουλγαρία έχει αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, αλλά δεν την αναγνωρίζει ως εθνότητα. Και οποιοδήποτε Σκοπιανός θέλει να πάρει βουλγαρική ταυτότητα μπορεί να την πάρει και θα είναι γραμμένο ότι είναι Βούλγαρος. Το άλλο που έγινε ήταν ενδιαφέρον, γιατί ασχολούμαστε και με τις μεταφράσεις και τη διερμηνία. Σε κάποια φάση τα Σκόπια ήρθαν με τους διερμηνείς τους σε μια συνάντηση στη Βουλγαρία και οι Βούλγαροι τους έδιωξαν, γιατί τους είπαν ότι εμείς καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να φανταστείτε αυτή την νοητική σφαλιά σε μια συνεδρίαση τέτοιου τύπου. Φανταστείτε ότι πάτε εσείς ως Ελλάδα, ξέρω εγώ, πάτε στην Κένια και η Κένια σας λέει δεν θα έχετε διερμηνευτές γιατί εμείς ξέρουμε ήδη πώς μιλάτε. Αυτό γίνεται με τη Βουλγαρία και γι' αυτό είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας. Είναι καλό βέβαια να ακούτε τον κύριο Μπαμπινιώτη, όχι εμένα, γιατί αυτός είναι ο ειδήμονας στην Ελλάδα και σας λέει πολύ απλά ότι η έννοια της μακεδονικής γλώσσας δεν υφίσταται. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί γλωσσολογικά δεν στέκει. Δεν το έχουμε αποδεχτεί ποτέ πολιτικά και τώρα ξαφνικά το βάζουμε σε μια συμφωνία όπου ασχολούμαστε κανονικά με το όνομα του κράτους και όχι της γλώσσας. Άρα είναι σαν να έχετε, ας πούμε, μια παρεμβολή των πολιτικών και των υπουργών εξωτερικών που ξαφνικά αποφασίζουν ότι υπάρχει γλωσσολογικά μια γλώσσα. Αλλά να ξέρετε ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται μόνο και μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα όταν ξαφνικά αλλάζουν την ονομασία μιας γλώσσας με τρόπο αυθαίρετο και θεωρούν ότι θα λέγεται έτσι από εκεί και πέρα. Ερχόμαστε ξανά στους κωδικούς. Έχει ενδιαφέρον γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν και επαγγελματίες εδώ. Βλέπετε οι πινακίδες των αυτοκινήτων, άρα κάθε φορά που θα βλέπετε δεύτερο μέρος είναι τα Σκόπια, πρώτο μέρος είναι η Ελλάδα. Βλέπετε πόσα είναι. Εδώ είναι, υποτίθεται, North Macedonia και καταλαβαίνετε. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι για όλους τους άλλους σκοπούς οι κωδικοί της χώρας παραμένουν αυτό. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί όπως καταλαβαίνετε μόνο έργα όμνες δεν γίνει αυτό. Εφόσον το περιγράφει το ίδιο το άθρο. Δηλαδή κανονικά λέγαμε αρχικά, θυμάστε, και το παρουσιάζουμε μάλιστα και σαν μια επιτυχία ότι θα έχουν μία ονομασία, αμετάφραση, εναντίον όλων. Τι βλέπουμε τώρα, αυτή η ονομασία Σεβέρνια Μακεδόνσκα εξαφανίστηκε εντελώς, δεν υπάρχει πια στο κείμενο. Δεν είναι βέβαια έργα όμνες, διότι υπάρχουν διαφορετικοί κώδικοι ανάλογα με το αν είναι τοπικό ή σε διεθνές επίπεδο και ακόμα και για απλές πινακίδες τέτοιου τύπου υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το χρονοδιάγραμμα έχει ενδιαφέρον πάλι. Θυμάστε ότι όλοι μας λένε και είμαι εκεί που ελπίζουν πάνω σε αυτό για να σωθούν. Γιατί έχουμε δύο κατηγορίες κόπανων. Είναι αυτοί που κάνουν τη βλακεία και δεν το ξέρουν και είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι και ότι δεν θα κάνουν βλακεία. Και απλώς θα ήταν καλό να διαβάσουν το κείμενο. Εδώ λέει ότι χωρίς καθυστέρηση θα καταθέσει συμφωνία στο Κοινοβούλιο για κύρωση. Είναι αυτό που έγινε. Έγινε πρώτα μια ψηφοφορία για τα θέματα των εξωτερικών υποθέσεων. Άρα είχαμε, η Βουλή των Σκοπίων είναι 120, να το έχετε στο μυαλό σας, να μην κάνετε το 300 και κάνετε λάθος αναλογίες. Βγήκε 69-40. 69 του κόμματος του ανθρώπου που το υπέγραψε. Δεν σας ξαφνιάζει. Μετά, σε επίπεδο Ολομέλειας βγήκε 69-50. Η 69 είναι ήδη 69 και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν δεδομένο. Άρα ήταν, αν θέλετε, λίγο σικαίοι εφόσον ξέραν από πριν ότι αυτό θα περάσει σίγουρα και να μην θέλουν. Βέβαια, δεν είναι να σας πω τι έγινε μέσα σε αυτές τις βουλές. Χαμός έγινε, αλλά η ψηφοφορία είναι η ίδια. Βέβαια, αυτά τα ξέρετε και στην Ελλάδα. Φωνάζουμε, αλλά στο τέλος ψηφίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Έχει ενδιαφέρον να κοιτάξετε το 4Γ. Το 4Γ λέει πολύ απλά αυτή την έκφραση. Φαντάζομαι ότι το είχατε προσέξει όλοι. Γιατί από ό,τι ακούσατε, ακούγατε εσείς πρώτα αυτό. Αυτό, ναι, και μετά περνάτε κατευθείαν σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Άρα όσοι από εσάς περιμένουν ένα, ας πούμε, αρνητικό αποτέλεσμα
στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στα Σκόπια να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί και να μην γίνει. Έτσι. Για να μην ποντάρετε λανθασμένα. Όχι. Okay. Άρα λέω απλώς ότι είναι πάλι το ίδιο. Το δεύτερο μέρος θα ολοκληρώσει in toto, δηλαδή εξ ολοκλήρου, τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 18. Okay. Άρα φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει όλοι το Σύνταγμα των Σκοπίων. Όχι, για να είμαστε σοβαροί. Γιατί εμείς θα τους πούμε, θα πάρετε το σύνταγμά σας, θα το κοιτάξετε, τα σημεία που είναι αλυτρωτικά θα τα βγάλετε, ενώ εμείς δεν ξέρουμε πού είναι. Εντάξει. Αλλά το πρώτο πράγμα που σας συστήνω για αυτό το εξάμεινο είναι διαβάστε το σύνταγμα έτσι για να προετοιμαστείτε. Γιατί μπορεί εγώ τώρα να σας κάνω το σκοπιανό και να σας πω, Γιώργο, το άλλαξα. Είναι εντάξει. Γράψουμε. Ναι, ρωτάω πόσο Γιώργος θα το ξέρει άμα δεν έχει διαβάσει το προηγούμενο και πώς είναι το επόμενο και πού είναι η διαφορετική διατύπωση. Άρα να ξέρετε προς το παρόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι ως το τέλος του 18, για όσους δεν το καταλάβαν πάλι, τα Σκόπια δεν μπορούν να ονομαστούν έως το τέλος του 18 διαφορετικά από την έκφραση Φύρων. Άρα όσοι νομίζουν, ας πούμε, ότι θα ενταχτούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν γίνει και εφόσον και τα λοιπά, με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι ότι απλώς δεν διαβάσετε καν τη συμφωνία. Η συμφωνία δεν προβλέπει καν σαν χρονοδιάγραμμα να το έχουν τελειώσει από πριν. Άρα το ένα είναι θέμα ημερών, ενώ εδώ είναι το θέμα μηνών. Άρα είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας. Μιλάμε τώρα για το άρθρο 2. Άρα το πρώτο μέρος, για μένα εδώ αρχίζει το χιούμορ των διπλωμάτων. Άρα προσέξτε, το πρώτο μέρος συμφωνεί να μην ανενταχθεί. Δηλαδή ο Γιώργος λέει εγώ δεν θα κάνω τίποτα εναντίον σου. Και εγώ από την πλευρά μου σαν ισορροπία δεν λέω δεν θα κάνω τίποτα εναντίον σου. Λέω εγώ θα προσπαθήσω να μπω. Αυτό τώρα το θεωρείτε ότι είναι δέσμευση. Το δεύτερο μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το όνομα της ορολογίας του άρθρου 1. Αυτό εδώ είναι δέσμευση, αφού είναι αυτό που θέλουν. Ενώ εδώ για μας είναι δέσμευση, η οποία συνεχίζει ουσιαστικά και τη συμφωνία του 1995, διότι λέμε ότι για την υποψηφιότητα η ένταξη του δεύτερου μέρους, προσέξτε τώρα, για όσους νομίζουν ότι όλα αυτά τα λέμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, άμα ήταν μόνο γι' αυτό δεν θα βάζαμε διεθνείς πολυμερείς περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς. Δεν ξέρετε πόσες συμφωνίες είναι εδώ μέσα. Δεν έχει καμία σχέση μόνο με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Άρα το άλλο έχει ενδιαφέρον πάλι. Η εν λόγω υποστήριξη εκ μέρους του πρώτου μέρους τέλει υπό τους όρους πρώτων της έκβασης δημοψηφίσματος. Άρα εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον γιατί προηγουμένως είδαμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα εδώ λέμε ότι η υποστήριξη θα υπάρχει αν γίνει. Αφού δεν είναι υποχρεωτικό. Τι είπατε, Γιώργο, εντάξει. Κόκαλο είμαστε. Κόκαλο. Πάμε. Λοιπόν, πάλι αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα σε επίπεδο στρατηγικής. Θα ήθελα έτσι για να γελάσετε να μπείτε στο διαδίκτυο να κοιτάξετε πώς άλλαζαν τα σύνορα εδώ και 2 χιλιετίες και να μου βρείτε ένα σημείο που δεν αλλάζουν. Θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε γιατί πολύ απλά τα σύνορα αλλάζουν συνεχώς για λόγους στρατηγικής, για λόγους ενέργειας, για λόγους διπλωματίας. Όταν λοιπόν βάζουμε ότι εμείς επιβεβαιώνουμε το υφιστάμενο κοινό του σύνορο ως ισχυρό και απαραβίωστο διεθνές σύνορο. Να ξέρετε ότι αυτό είναι μια θεαματική φούσκα την οποία οι περισσότερες χώρες δεν θέλουν καν να το έχουν σε οποιαδήποτε συμφωνία γιατί όπως καταλαβαίνετε η κάθε μία έχει κάποια ιδέα πίσω από το μυαλό τους. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ξεχνάμε το μοναστήρι. Το σημαίνει αυτή η φράση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, γιατί μπορεί με τα Σκόπια να μην έχετε τόσο μεγάλη, να μην έχετε εξοικειωθεί. Ας πούμε, άμα κάνετε το ίδιο πράγμα για την Αλβανία, τότε σημαίνει ότι το ξεχνάτε το οτιδήποτε έχει σχέση με Βόρειο Ήπειρο. Άμα κάνετε το ίδιο πράγμα με την Τουρκία, ξεχνάτε οποιαδήποτε Κωνσταντινούπολη κτλ. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι όχι μόνο το ξεχνάτε, αλλά θα πρέπει να αλλάξετε και το όνομα. Γιατί η συμφωνία αυτή προβλέπει
ότι θα δίνουμε σημασία στα ονόματα που θέλει αυτός που είναι εντός. Δηλαδή, πρακτικά, εμείς ας πούμε, άμα μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη και εννοούμε για τους Τούρκους Ισταμπούλ, μετά θα απαγορεύεται να λέμε Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να λέμε και εμείς Ισταμπούλ. Είμαστε εντάξει, το έχετε πιάσει αυτό. Γιατί με την Τουρκία τα έχετε καλύτερα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε διάφορες διατυπώσεις που είναι πολύ παράξενες, διότι η ουσία είναι ότι κανονικά είμαστε σε ένα πλαίσιο για να βοηθήσουμε ένα κράτος που θέλει να μπει σε μια χώρα, σε έναν θεσμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και το ερώτημα είναι γιατί να αλλάξουμε τις ονομασίες μας. Δεν σας απασχολεί αυτό. Δεν σας ξαφνιάζει. Δηλαδή μόνοι μας, υπογράφω, σας δίνω ένα παράδειγμα, μπορεί με την Κύπρο να έχετε και εκεί πέρα εξοικειωθεί περισσότερο. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, στα κατεχόμενα έχουν αλλάξει συστηματικά όλα τα ονόματα. Άμα κάναμε την ίδια συμφωνία, θα έπρεπε, ας πούμε, όλα τα ονόματα που είχαμε εμείς, μετά από τα κατεχόμενα, να τα ονομάζουμε και στις ελεύθερες περιοχές με το όνομα των κατεχόμενων. Δηλαδή, αντί να λέμε Ριζοκάρπασο, να λέμε Ντίκπερμπάζ. Αντί να λέμε Λευκόνικο, να λέμε Γετσικαλέ. Αυτό είναι πολύ παράξενο σαν έννοια. Άρα, εδώ λοιπόν μπαίνουμε στο άρθρο 4. Το άρθρο 4 δίνει ένα στίγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι κάθε φορά αρχίζει με το έκαστο μέρος. Αυτό το έκαστο μέρος δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια ερμηνεία του τύπου ότι αυτό είναι για τους δύο και είναι ισορροπημένο. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί ενώ είναι τα Σκόπια που είναι υποψήφια για να ενταχθούν κάπου, ναι Πέτρο, τι, το διαβάζεις αυτό το κείμενο εδώ, σε αυτό το σημείο. Πρέπει εδώ η Ελλάδα να δηλώσει και να δεσμευτεί επίσημα ότι τίποτα στο σύνταγμά της, όπως ισχύει σήμερα, αυτό είναι το ωραίο, πώς μπορεί να ισχύει σήμερα εφόσον η συμφωνία γίνεται μετά. Ή θα τροποποιηθεί, άμα ήταν θα τροποποιηθεί στο μέλλον, έχει νόημα. Άμα το βάλετε όπως ισχύει σήμερα, είναι πολύ απλό, έχετε ένα πρόβλημα, γιατί οποιαδήποτε διεκδίκηση, οποιαδήποτε περιοχή δεν περιλαμβάνει στα υφιστάμενα διεθνή του σύνορα. Δηλαδή, πάνω κάτω μας εξηγούν ότι θα ήταν καλό να αλλάξουμε το Σύνταγμα της Ελλάδος, γιατί είναι μερικά στοιχεία που μπορεί να είναι αλυτρωτικά. Και αυτό θα μας επιτρέπει να υπογράψουμε μια συμφωνία στο ίδιο επίπεδο. Και ρωτάω, δίνω ένα παράδειγμα. Το σχέδιο Ανάν προέβλεπε ότι αν μία από τις δύο κοινότητες δεν συμφωνεί, τότε το σχέδιο δεν υπάρχει και δεν υπήρξε. Είναι πολύ απλό, μπορεί να πείτε όχι εξ αρχής, έτσι δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος εμείς να αλλάξουμε πράγματα μέσα στο σύνταγμά μας, ενώ δεν ζητάμε τίποτα. Δηλαδή είμαστε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ήδη στο ΝΑΤΟ και συνομιλούμε με μια χώρα που θέλει να έχει μια υποψηφιότητα και εμείς ξαφνικά λέμε, ξέρεις, μέσα στο Σύνταγμα, Γιώργο μου, πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Και λέω, δηλαδή, είναι συνταγματική αναθεώρηση μέσα σε μια συμφωνία με τα Σκόπια. Εδώ δεν το έχουμε κάνει, αυτό που λέμε τώρα, με καμία χώρα και μιλάμε και για ισχυρές χώρες που είναι γύρω μας. Γιατί να το κάνουμε με τα Σκόπια. Άρα, το άρθρο 6 έχει ενδιαφέρον, γιατί συμβαδίζει πάρα πολύ με αυτό που είπαμε τώρα, για την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να απαγορεύσουμε εθνικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμέσως ελεγχόμενες από το κράτος για την πρόληψη δραστηριότητων που πιθανόν να υποδαβλίζουν τον σοβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου μέρους. Για να το καταλάβετε πιο λαϊκά, τα συλλαλητήρια που σας έδειξα θα ήταν απαγορευμένα. Είναι τόσο απλά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε σε αυτό το πλαίσιο. Άρα το άρθρο 6 έχει ενδιαφέρον γιατί, κοιτάξτε και εδώ, αυτές οι έννοιες, βία, μίσος, εχθρότητα. Εγώ προσωπικά είναι η πρώτη φορά που το βλέπω σε μια συμφωνία.
Δεν έχω δει ποτέ καμιά συμφωνία να ορίζει τέτοιο λεξιλόγιο και να λέει εμείς θα δώσουμε μάχη να μην υπάρχει αυτό το λεξιλόγιο. Και εδώ είναι το ίδιο, ο σοβινισμός, εχθρότητα, αλληλεγγύης και αναθεωρητισμός είναι πάλι το ίδιο. Ρωτάω τώρα, ποιος αποφασίζει ότι κάτι που θα κάνουμε εμείς είναι της βίας, του μίσους, της εχθρότητας, του αλληλεγγύης, του σοβινισμού, του αναθεωρητισμού? Είναι ένα πρόβλημα. Άρα μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην πραγματικότητα η λύση θα εμφανιστεί... Οπ. Κυρία Βίκη, δεν το έχουμε εδώ. Α, το έχουμε πιο μετά, δεν πειράζει. Θα το δούμε στο άρθρο 7. Στην πραγματικότητα θα δούμε ότι άμα κοιτάξουμε τα δεδομένα αυτά, θα εμφανιστεί ξαφνικά στο άρθρο 8 μια επιτροπή. Κοινή επιτροπή. Θα σας την δώσω. Αλλά απλώς επειδή παίρνουμε τα άθρα στη σειρά, τώρα πηδάμε. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος που πηδάμε, ένας Θεός ξέρει. Γιατί το άθρο 1 αναφερόταν στο άθρο 7. Το άθρο 7 μπαίνει μεταξύ του 6 και του 8, ενώ το 6 αναφέρεται στο 8. Που είναι μια πολύ καλή ανάγνωση, γραμμική όπως καταλαβαίνετε. Άρα, εδώ θυμάστε το ιστορικό πλαίσιο, προσέξτε, για Μακεδονία και Μακεδόνας. Εδώ μπορεί να λιποθυμήσουν μερικοί από εσάς, ειδικά αν έχετε καταγωγή από την Μακεδονία. Γιατί η Μακεδονία δεν περιγράφεται πια ως Μακεδονία, αλλά περιγράφεται ως βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Άρα αναφορικά με το πρώτο μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί η ίδια η συμφωνία δεν λέει πια τη λέξη Μακεδονία, η οποία είναι υπαρτή. Εντάξει. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν αυτό που λεγόταν Μακεδονία. Ούτε αυτό δεν λένε. Λένε βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Άρα, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα. Εδώ είναι ένα ερώτημα που έχω τώρα ως γλωσσολόγος, είναι τι υπονοούν αν βγάλουμε ελληνικός πολιτισμός και κληρονομιά και ιστορία, τι μένει για την κουλτούρα. Τέλος πάντων, βλέπω ότι έχετε το ίδιο θέμα. Από την αρχαιότητα έως σήμερα. Προσέξτε το πώς πάει έως σήμερα. Διότι το δεύτερο μέρος, με τους όρους νοούνται, η επικράτεια, η γλώσσα, την οποία θυμάστε ότι έχουμε αλλάξει τη λέξη, ο πληθυσμός, άρα εμείς ο πληθυσμός, αυτός στέκει, ο πληθυσμός, αλλά όχι αυτός. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι αυτός, τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία. Άρα εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον σαν διατύπωση. Εδώ γιατί γράφει ελληνικός πολιτισμός και η ιστορία. Και γελάτε, βλέπω ότι το πιάνετε τώρα. Και εδώ είναι με τη δική τους ιστορία. Πολιτισμό. Θέλω να πω γιατί το άθρο δεν χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο. Ένα ερώτημα. Πάμε. Άρα, προσέξτε πώς γίνεται. Το δεύτερο μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του είναι η μακεδονική γλώσσα. Ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Το δεύτερο μέρος της πρότασης είναι σωστό. Είναι αυτό που σας περιέγραψε πριν γλωσσολογικά. Μόνο που δεν έχει αυτό το όνομα. Γιατί εδώ βλέπετε, στο νότιων σλαβικών γλωσσών δεν υπάρχει λέξη Μακεδονία βέβαια. Άρα μετά στη συνέχεια η επίσημη γλώσσα και τα χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους δεν έχουν σχέση με το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους. Άρα εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον, είναι το Βυζάντιο είναι εντάξει. Δηλαδή έχουμε μερικούς εδώ που πιστεύουν, εντάξει. Το Βυζάντιο πώς το κάνουμε, ας πούμε, γιατί είναι 11 αιώνες, πού το βάζουν εδώ. Γιατί αρχαίο ελληνικό και μόνο, γιατί μετά η ιστορία πώς πάει, πού ξεκινάει. Γιατί αυτό ήταν ήδη η ιστορία. Και βλέπετε πάλι, για όσους νομίζουν ότι ήταν ένα λάθος, βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Άρα εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον αυτό, τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει, δηλαδή ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες. Μα μόνο και μόνο αυτά που περιγράφουμε πριν, αλλιώνουν
τις λέξεις, εφόσον δεν έχουμε πια δικαίωμα να το εννοούμε όπως το λέγαμε, αλλά θα το εννοούμε όπως είναι γραμμένο. Αυτό περιγράφει το αντίθετο από το 5. Άρθρο 8. Ωραία. Τώρα εδώ μπαίνουμε στα βαριά θέματα. Θα πηδήξω, θα κάνω σαν τη συμφωνία. Θα σας εξηγήσω το πλαίσιο, γιατί να ξέρετε μερικές συμφωνίες. Π.χ. η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε σε δύο φάσεις, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο. Όταν διαβάζετε το κείμενο, θυμάσαι Κώστα, όταν διαβάζουμε τις πρώτες σελίδες, δεν είναι οι σελίδες του Ιανουαρίου, είναι του Ιουλίου. Μόνο που αυτοί που τις υπέγραψαν έχουν διαβάσει το κείμενο του Ιανουαρίου, το οποίο όμως έρχεται μετά από 60 σελίδες. Εδώ τι γίνεται. Εδώ σας δίνω το πλαίσιο από αυτό που θα διαβάσουμε πριν. Άρα σας λέω απλώς ότι η Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνώμων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα. Okay. Άρα ελπίζω να φαντάζεστε σε ποιον επαγγελματικό τομέα δραστηριοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι είναι. Αφού λέει ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά. Okay. Θα εξετάσει τι. Την αντικειμενική, που ξέρετε ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ιστορίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Γι' αυτό όλοι στο όλο τον κόσμο έχουμε ακριβώς το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο ονομάζεται αντικειμενικό, έτσι είναι. Πέτρο, δεν κάνεις τέτοια. Προσέξτε τώρα μετά, ερμηνεία. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αντικειμενική επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Άρα υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός, αλλά η επιστημονική ερμηνεία μπορεί να αλλάζει. Okay. Βασισμένη σε αυθεντικές και οθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που είναι ιστορικά και αρχαιολογικά που δεν βασίζονται σε ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Θα τα λέγαμε απλώς ιδεολογία, προπαγάνδα, δόγμα. Άρα, κοιτάξτε πώς πάει. Οι εργασίες της Επιτροπής θα είναι υπό την επίβλεψη ποιανού Υπουργείου. Εξωτερικών, που είναι το καθόλου είναι αρμόδιο για να εξετάσει ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα. Αυτό να ξέρετε ότι είναι ένα κείμενο προπαγάνδας. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία χώρα που να είναι δημοκρατική όπου είναι το ΙΠΕΞ που εξετάζει αν η ιστορία είναι σωστά διατυπωμένη. Αυτό είναι καθαρά μια ιδεολογική προσέγγιση η οποία μπορεί να λέει, ας πούμε, θα εξετάσω αν πολιτικά στέκει αυτό που θα πω ή δογματικά ή εθνικά, αλλά όχι ιστορικά εκπαιδευτικά. Λοιπόν, για όσους ήδη έχουν ανατρίχιαση, μην ανησυχείτε, μας εξηγεί ακόμα περισσότερο. Μας λέει, ας πούμε, εντελώς τυχαίο ότι θα ασχοληθεί με σχολικά εγχειρίδια, που είναι και αυτό η ειδικότητα του ΙΠΕΞ. Και βοηθητικό σχολικό υλικό, όπως, εδώ είναι το κερασάκι, χάρτες ιστορικούς άτλαντες. Εμένα μου αρέσει πολύ που έχουν βάλει ιστορικούς άτλαντες και όχι άτλαντες. Οδηγούς διδασκαλίες που χρησιμοποιούνται σε έκαστο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μία χώρα στον κόσμο, μία, όχι δύο, μία χώρα στον κόσμο που έχει ακριβώς τους ίδιους χάρτες, τους ίδιους ιστορικούς άτλαντες και τους ίδιους οδηγούς διδασκαλίες με την Ελλάδα? Και μην σκέφτεται κάτι το εχθρικό, μια φιλική χώρα, ρε παιδί μου, ποιο να είναι. Το πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό? Άρα, εμείς πώς θα υπογράψουμε ένα κείμενο που θα το αλλάζουμε από κοινού και κάθε φορά που θα ενοχλεί τον άλλον θα του λέμε αλλιώς? Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θυμάστε την Έλλη. Φαντάζεστε ότι είναι γραμμένο με τον ίδιο τρόπο. Ή φανταστείτε, ας πούμε, μεταξύ της Αμερικής και της Ιαπωνίας, Pearl Harbor. Σίγουρα θα είναι γραμμένο με τον ίδιο τρόπο. Αλλά άμα είναι γραμμένο με τον ίδιο τρόπο, έχει ένα θέμα η Ιαπωνία. Γιατί σημαίνει ότι αυτό ήταν καθαρά απαράδεκτο, εφόσον έγινε η επίθεση πριν την κήρυξη του πολέμου. Θα το δείτε ότι στα Ιαπωνέζικα παρουσιάζεται με έναν τρόπο πολύ πιο διπλωματικό, του τύπου δεν έφτασε εγκαίρως το τηλεγράφημα. Έχουμε και εμείς τηλεγραφήματα, εντάξει, έχουμε
Η δίκη των έξι, το τηλεγράφημα δεν έφτασε εγκαίρως. Άρα ή το τηλεγράφημα το έπαιρναν με το χέρι, ο περπατούσε και δεν έφτασε εγκαίρως, ή είναι τηλεγράφημα κανονικό και μόλις πατάς έφτασε. Τέλος πάντων. Θυμάστε ότι ξαναέγινε αυτή η δίκη και μας υπόδειξαν ότι τελικά έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Ξανάρχομαι λοιπόν σε αυτό που βλέπετε. Άρα, αν ένα από τα μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότερα σύμβολα τα οποία συνιστούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς που χρησιμοποιείται από το άλλο μέρος, θα θέσει υπόψη του άλλου, τη χρήση την οποία επιλέγεται, το άλλο μέρος θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που διαβάζαμε, που έλεγε, μα δεν θα αλλάξουμε την κουλτούρα του καθενός κτλ. Ενώ εδώ λέει ότι αν ένα από τα δύο μέρη βρει ότι στο άλλο είναι ακατάλληλο, θα πρέπει να κάνει διορθωτικές ενέργειες να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό. Μα τον σεβασμό, αφού είναι η κληρονομία. Τώρα, εντός των 6 μηνών, όταν θα ισχύει, εντάξει, θα πρέπει εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον, γιατί έχουμε την αρχαία ελληνική ιστορία και πολιτισμό που συνιστούν απόσπαση στο στατικό της ιστορικής κληρονομικής πρώτου μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτό που βλέπω είναι ότι θα κάνουν διορθωτικές κινήσεις μόνο στην αρχαία Ελλάδα. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί είναι πολύ απλό, διότι αυτό το καθεστώς, επειδή ήταν κομμουνιστικό και άθεο, δεν πήρε στοιχεία από το Βυζάντιο. Δεν έχετε ξαφνικά μια πλατεία με τον, ξέρω εγώ, τον Νικηφόρο Φωκά, τον Παλαιολόγο, οτιδήποτε. Όχι, έχουν βάλει μόνο πράγματα που είναι της αρχαιότητας. Αλλά αυτό εδώ, αυτό πρέπει να λειτουργήσει στις 6 μήνες. Θα το δούμε, λέμε τώρα. Ωραία, το δεύτερο μέρος πάλι εδώ, για την προηγούμενη εθνική σημαία. Έχει ενδιαφέρον, διότι το δεύτερο μέρος έχει ήδη αλλάξει σημαία. Από το 1995. Και τώρα υποτίθεται, υπογράφει ένα κείμενο που λέει ότι δεν θα χρησιμοποιώ τα σύμβολα της προηγούμενης σημαίας, ενώ το έχω κάνει ήδη. Δηλαδή εμείς τι κερδίζουμε από αυτό, αφού η νέα σημαία δεν έχει πια το παλιό. Εντάξει. Άρα και εδώ πάλι το ίδιο, αποκλεινόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώρους κτλ. Άρα θέλει να πει ότι ενώ έχουν αλλάξει το 1995 τη σημαία τους, είμαστε έως το 2018, είναι κάμποσα χρονάκια, που δεν έχουν αλλάξει αυτό που ήταν πριν. Άρα μόνο όταν πηγαίνουν στα διεθνή φόρα χρησιμοποιούν τη νέα σημαία, ενώ εντός των Σκοπίων βάζουν αυτό που ήταν από πριν, χωρίς να έχουν κάνει καμία αλλαγή, αλλά φαντάζομαι ότι εδώ η επιτροπή που θα είναι κοινή θα πηγαίνει με τα ποδαράκια της και θα λέει αυτό το σύμβολο να το βγάλετε γιατί το έχετε υπογράψει. Αυτό δεν το κάναμε μετά το 1995, που άλλαξαν τη σημαία. Ενώ εδώ, όπως βλέπετε, δεν έχουν να αλλάξουν απολύτως τίποτα. Εδώ είναι η τυποποίηση, για μένα είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Βλέπετε επίσημο γεωγραφικών ονομάτων τοπονιμών στην επικράτεια του άλλου, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα στη χρήση των ενδονύμων έναντι των εξονύμων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα πρέπει εμείς να ονομάζουμε με τον τρόπο που θέλουν όλα τα σημεία γεωγραφικά που είναι στα Σκόπια. Αυτό δεν το έχουμε συμφωνήσει ούτε με τη Βουλγαρία, ούτε με την Τουρκία, ούτε με την Αλβανία, ούτε δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο και θα το κάνουμε τώρα. Άρα αυτό είναι που σας έλεγα το εδάφιο 5. Πάλι έχει ενδιαφέρον, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά οι αναφορές μετά θα είναι UNESCO και Συμβούλιο της Ευρώπης. Τώρα, πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι αυτή η επιτροπή? Εσύ κάθε πότε συνεδριάζεις για να κάνεις κάτι στο ξενοδοχείο? Εξαρτάται. Τι θέμα έχουμε? Εσύ έχεις κάνει συνομιλίες με τον Κουτζέ, γι' αυτό λες εξαρτάται τέτοιο λόγο? Ναι. Γιατί εδώ έχει. Ομιλίες, ναι. Αυτό, γι' αυτό σου λέω. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει τακτικά. Τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Άρα θέλω να φανταστείτε τώρα, εσείς που είστε όλοι Έλληνες, που ξέρετε ακριβώς πώς λειτουργεί μια Επιτροπή, που ξέρετε τι σημαίνει να συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, αυτή η Επιτροπή θα είναι αυτή που θα αλλάζει τα πάντα από τους άλλους
Και ας πούμε ότι το βλέπετε με θετικό μάτι, δηλαδή ότι εμείς δεν θα αλλάξουμε τίποτα, γιατί είμαστε μια χαρά, και οι άλλοι είναι που θα αλλάξουν, και θα τους αλλάξουμε κάνοντας συνεδριάσεις δύο φορές το χρόνο, με μια κοινή επιτροπή διεπιστημονική, η οποία όπως καταλαβαίνετε θα μιλάει στα αγγλικά. Θα έχει πολύ πλάκα να χρησιμοποιούν την αγγλική ορολογία για να μας πείσουν ότι στα ελληνικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία των Σκοπίων. Και όπως ξέρετε και η Αγγλία έχει άλλες ορολογίες για μερικές χώρες, εντάξει, και πόλεις. Άρα λέω απλώς ότι αυτό εδώ σημαίνει ότι πιστεύουμε εμείς ότι με τέτοια συνεδριάσεις θα γίνει κάτι. Άρα δεσμευόμαστε. Εγώ ας πούμε, άμα ήθελα να το κάνω πιο διπλωματικά, θα είχα βάλει τακτικά. Κώστα, θα βρισκόμαστε τακτικά, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι. Λοιπόν, το άρθρο 13, στα χωράφια μας τώρα. Αλλά μην ευρεάζετε, σώζετε. Θα το έχεις εδώ μπροστά, για να μην μου λες ότι δεν διαβάζω το ίδιο. Το άρθρο 13, όπως βλέπετε, αφορά την ΑΟΖ. Αλλά πουθενά δεν υπάρχει η λέξη ΑΟΖ. Πρώτο ερώτημα είναι, εφόσον θες να κάνεις κάτι για την ΑΟΖ, γιατί διαγράφεις κατευθείαν ΑΟΖ. Να το ξέρουμε όλοι. Άρα πρέπει να είμαστε ειδικοί για να καταλάβουμε ότι αφορά την ΑΟΖ λόγω μιας έκφρασης αυτής. Περίκλειστο κράτος είναι η διατύπωση. Μιχάλη, παρακολουθείς τώρα, γιατί αυτό είναι και ιστιοπλογικά, θα δεις. Ωραία. Άρα, περίκλειστο κράτος είναι μια αναφορά στο άρθρο 69 του 5ου μέρους του Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο έχει ως τίτλο «Περίκλειστο κράτος». Άρα, εμείς πρέπει να καταλάβουμε από αυτό που λέει εδώ το κείμενο ότι αφορά την ΑΟΣ, αφορά το άρθρο 69, το οποίο ζει πάνω στο άρθρο 61 και 62, και μιλάμε για τους ζωντανούς οργανισμούς στη θάλασσα. Δηλαδή, εδώ, όπως βλέπετε, μιλάμε για την αηλία. Εγώ θέλω να δω ποιος από εσάς μπορούσε να καταλάβει ότι μιλάμε για την αηλία με αυτές τις λέξεις. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Βλέπετε, λοιπόν, ότι έχετε ένα άρθρο, το οποίο, στην πραγματικότητα, τι θα κάνει, θα δίνει πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ στα Σκόπια. Άρα, βλέπετε επίσης ότι αυτό το άρθρο έχει 7 γραμμές. Εντάξει. Άρα τώρα σας δείχνω τι λέει το άρθρο 61. Έτσι, συνοπτικά, θα το διαβάσετε το ποθέρι, θα σας το αφήσω. Αυτό εδώ είναι το άρθρο 61. Αυτό είναι το άρθρο 62. Μας εντάξει, το βλέπετε το μέγεθος. Αυτό τώρα είναι το άρθρο 69. Ωραία. Ρωτάω, πιστεύετε πραγματικά ότι με τις 7 σειρές που γράψαμε εμείς μπορούμε να καλύψουμε όλα αυτά που περιγράφουν αυτά τα τρία άρθρα? Δηλαδή, αυτοί εδώ που ήταν στα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι διπλωμάτες υψηλού επίπεδου, άρα αναγκαστικά έβραν τρία άρθρα παλούκια με δεν ξέρω πόσα εδάφια για να έχουν όλο το πλαίσιο, και εμείς ερχόμαστε και λέμε, εμείς θα το κάνουμε πολύ πιο εύκολο, άρθρο 13 συμφωνούμε. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα, και νομίζω ο πιο ειδικός εδώ είναι ο Μιχάλης. Έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν. Άρα έχουν δικαίωμα να βάζουν καράβια μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Σε ποιο λιμάνι δένουν? Στο λιμάνι. Πού δένουν? Δένουν εκεί που έχει θέσεις, ή θα τους βάλουμε έναν ειδικό χώρο που από πάνω θα γράφει Βόρεια Μακεδονία? Θέλω να το φανταστείτε στη Θεσσαλονίκη αυτό. Εντάξει. Γιατί εδώ είμαστε Ηράκλειο, δεν μπορεί να είναι λίγο φαντασίωση. Θέλω να φανταστείτε ότι είστε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ξαφνικά έχει. Έτσι μου χέρι. Ξαφνικά έχει Βόρεια Μακεδονία, για να μην μπερδεύεσαι που θα δέσεις, και εκεί πέρα είναι τα καράβια των Σκοπιανών. Ρωτάω, πες ότι γίνεται αυτό. Είναι γραμμένο σε αυτή τη διατύπωση? Μετά, θα έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν έως πού? Δηλαδή, θα είναι στο λιμάνι, θα είναι δεμένοι στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, πάνω κάτω θα είναι μπροστά στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πιο πέρα. Σε πόσα ναυτικά μίλια θα έχουν δικαίωμα? Θα μπορούν να πάνε και στη Λίμνο?
Και ρωτάω, αυτά δεν πρέπει να γραφτούν? Είναι αυτό που προβλέπει, γι' αυτό είναι λανθασμένη και αυτή η διατύπωση, γιατί λέει από τις σχετικές προβλέψεις της σύμβασης, στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια νέα συμφωνία, η οποία περιγράφει πού θα είμαστε, Πέτρο που ασχολείσαι και με τα λιμάνια και εσύ, πού θα είμαστε στο χώρο, αν υπάρχει αρμοδιότητα, αν υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, σε σένα μπορεί να σου τύχει το ανάλογο. Είσαι στο Δήμο, σου λένε, θα ψαρέψουμε από εδώ. Έρχεται ο Μιχάλης και σου λέει, Πέτρο, ψάρεψαν πάρα πολύ. Ποιο πρόστιμο μπορείς να βάλεις? Κανένα. Γιατί δεν έχουμε θεσπίσει ΑΟΣ. Τα δύο πρόστιμα που είναι για τους ζωντανούς οργανισμούς και τους μη ζωντανούς οργανισμούς είναι στη θέσπιση. Αυτή η θέσπιση έχει 4 σελίδες, βλέπεις, 4 σελίδες στη θέσπιση, 7 γραμμές εδώ. Και αυτή λοιπόν λέει το πρόστιμο, δηλαδή άμα ψαρέψεις παραπάνω από ό,τι πρέπει θα έχεις πρόστιμο τόσο. Και είναι γραμμένα τα πρόστιμα. Αλλά άμα θέλετε να το δείτε, πηγαίνετε στον κλόζ, δηλαδή στα Ηνωμένα Έθνη όσο αφορά το δίκαιο της θάλασσας και κοιτάζετε ας πούμε το παράδειγμα της Κύπρου. Να δείτε πώς ήταν η θέσπιση της Κύπρου το 2004. Θα δείτε ότι περιγράφεται εκεί. Άρα εμείς τι κάναμε, γιατί δημοσιεύτηκαν διάφορα πράγματα, ευτυχώς που το πιάσαν αυτό μερικοί βουλευτές και ξέρουν από ΑΟΣ και οι άλλοι βέβαια είναι εντελώς στην κοσμάρα τους. Έχουμε ανθρώπους που λένε ότι είναι ειδικοί και λένε, μα δεν δώσαμε τίποτα από την ΑΟΣ μας, γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ. Είναι σωστό. Αφού δεν έχουμε ΑΟΣ, δεν δώσαμε τίποτα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα έχουμε, θα το έχουμε δώσει. Ναι. Φανταστείτε, δηλαδή, μας πιάνουν στο ρήμα. Εδώ τους λέμε, πριν κάνουμε ΑΟΣ, εμείς συμφωνούμε ότι θα σας παραχωρήσουμε το δικαίωμα να μπαίνετε και να ψαρεύετε μέσα στη δική μας ΑΟΣ. Ωραία. Λέω, με ποιες συνθήκες, εφόσον δεν έχουμε το νομικό πλαίσιο. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα, εφόσον ξέρετε καλύτερα τα θέματα της ΑΟΣ. Άμα κάνουμε μία οριοθέτηση, κάνω εγώ μία οριοθέτηση με τη Μαρία. Μέση γραμμή, όλα καλά. Έχει δικαίωμα ο Πέτρος να μπει μέσα στην οριοθέτησή μας, Μαρία? Βεβαίως και ναι, Μαρία. Ναι, γιατί δεν έχουμε κάνει θέσπιση, δεν έχουμε απαγορεύσει τίποτα. Εμείς λέμε ότι εμείς μεταξύ μας θα είμαστε μέχρι εδώ. Ο Πέτρος δεν έχει υπογράψει τίποτα, άρα μπαίνει. Άμα μπαίνει στο δικό σου χώρο, εγώ δεν λέω τίποτα. Άμα μπαίνει στο δικό μου, δεν θα πει τίποτα. Το θέμα είναι ότι όταν μας καταπατά, τι κάνουμε λοιπόν? Άμα έχεις ΑΟΣ θεσπίσει και εγώ έχω θεσπίσει, τότε μου εισμπαίνει ο πρόστιμο ή να ζητήσει άδεια. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το άνθρωπο είναι πάρα πολύ παράξενο που βρίσκεται σε αυτή τη συμφωνία. Να θυμάστε ότι ήταν στη συμφωνία του 1995, αλλά το 1995 οι γνώσεις της Ελλάδος για θέματα ΑΟΣ ήταν μηδενικές. Τότε υπογράψαμε το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή το κυρώσαμε στη Βουλή, το είχαμε υπογράψει το 82. Το 2018, γιατί έχετε ακούσει ότι αυτή την περίοδο κάνουμε και διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Για ΑΟΣ. Που ξέρετε ότι είχαμε αποτύχει το 2009 και ξαναπήγαμε στο νότο δικαστήριο και ακυρώθηκε. Και λέω, είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι εδώ να το λένε τόσο γενικά, χωρίς να βάζουν τη λέξη ΑΟΣ και στο άλλο να διαχειρίζονται το θέμα της ΑΟΣ με την οριοθέτηση? Τώρα θα μου πείτε πώς αυτό το βλέπετε λοιπόν το άρθρο 61, είπαμε. Θα τα έχετε, αυτά υπάρχουν, αυτά είναι στο διεθνές. Άρα κοιτάζετε το δίκαιο της θάλασσας, μέρος πέμπτο και ο τίτλος είναι ΑΟΣ. Και μετά κοιτάζετε τα άρθρα που αφορούν το μέρος πέμπτο. Θα ήταν καλό να τα διαβάσετε, θα είναι χρήσιμο. Ειδικά αυτή την περίοδο. Έρχομαι λοιπόν στο άρθρο 14. Το άρθρο 14 μπορεί να σας ξαφνιάσει, εσύ μη λιποθυμήσεις. Το άρθρο 14 αφορά αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, που σχετίζεται άμεσα με την ονομασία των Σκοπίων, δεν είναι? Δηλαδή έχετε τώρα 6 μήνες που ακούτε για το θέμα της ονομασίας. Πόσες φορές ακούσατε ότι θα υπογράψουμε κάτι που θα έχει σχέση με αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου? Άρα είναι γραμμένο μέσα, προσέξτε, υφιστάμενον, υποκατασκευή και σχεδιαζόμενο. Άρα υπενθυμίζω για όσους δεν ξέρουν, τα Σκόπια έχουν δύο αγωγούς, έναν αγωγό ο οποίος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και είναι αγωγός πετρελαίου και έναν αγωγό που περνάει από τη Μολδαβία και καταλήγει στη Ρωσία και είναι φυσικό αέριο.
Τα Σκόπια δεν έχουν κρατική εταιρεία. Τα λέω αυτά γιατί συνήθως εμείς λέμε, εμείς δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε αυτό. Άρα δεν έχουν κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Και ποιος είναι η εταιρεία? Είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία είχαν αγοράσει την εταιρεία ΟΤΚΑ από το 1999 και τώρα μετά το 2004 ελέγχουν εξ ολοκλήρου όλο το θέμα των υδρογοναθράκων. Επίσης, να ξέρετε ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα Σκόπια παράγεται τα 3/4 από λιγνίτη. Άρα έχουν τεράστια προβλήματα περιβαλλοντικά, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το άρθρο 26 του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου θα είναι πολύ παλούκι. Ένας τρόπος να μην είναι παλούκι είναι να σταματήσουν το λιγνίτη. Ούτως ή άλλως μπορούν να το σταματήσουν γιατί έχουν αρχίσει τα κοιτάσματα να λιγοστεύουν. Αλλά τι θέλουν, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ, η Ελλάδα παρέχει τα πάντα. Φωτοβολταϊκά, αιωλικής και υδροελικής ενέργειας, εντάξει. Και ρωτάω το εξής. Εμείς κανονικά στα θέματα ενέργειας, δεν είναι κανονικά ένας μοχλός ποιήσης λέγοντας ότι κοίτα, άμα αλλάξεις το όνομα και έχεις ένα όνομα που σέβεται τη δικιά μου την ιστορία, εγώ θα είμαι μαζί σου. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωγό φυσικού αερίου, πετρελαίου, ό,τι θες. Εμείς όμως τι κάνουμε, το κάνουμε ανάποδα. Εμείς τα δίνουμε όλα αυτά, χωρίς να αλλάζουν όνομα, να συνεχίζουν το ίδιο πλαίσιο και να λέγονται Βόρεια Μακεδονία με μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Και ρωτάω, δηλαδή, τι κερδίσαμε? Άρα, πώς εξηγείται το άρθρο 14, την ύπαρξή του? Είναι πάρα πολύ απλό. Το είδατε μετά από μερικές μέρες, ανακοίνωσαν τα Σκόπια ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών πετρελαίων. Αν έχουν κάποια πρωτοβουλία, θα είναι μέσα. Η υπογραφή δεν έχει τελειώσει καν. Δεν έχουμε κυρώσει τη συμφωνία. Είναι ένα προσύμφωνο και μας ανακοινώνουν ότι θα συμφωνούν με τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν τα ελληνικά πετρέλαια. Και ρωτάω, δηλαδή ποια πρωτοβουλία θα πάρουν με την οποία θα συμφωνούν χωρίς εμείς να το ξέρουμε εφόσον δεν το έχουν υπογράψει ακόμα? Άρα αυτό λοιπόν είναι το άρθρο 14. Επίσης τώρα να καταλαβαίνετε ότι το άρθρο 13 μιλάει για πρόσβαση συναός για τους ζωντανούς οργανισμούς και το άρθρο 14 μιλάει για τα ενεργειακά. Άμα το συνδυάσετε και με τον ποταμό Άξιος, θα έχετε ένα θέμα, γιατί να ξέρετε ότι αυτά είναι τα πρώτα βήματα πολύ καλά στημένα για να έχουν επίσημη ΑΟΣ μετά στη συνέχεια. Διότι μέσω ποταμού μπορούμε να παίξουμε αυτόν τον τρόπο. Άρα παίρνουμε πρώτα την αλία, πρώτα την πρόσβαση, μετά τον ποταμό, μετά ζητάμε ένα δικαίωμα παραχώρησης, γιατί μην ξεχνάτε είναι αυτό που έγινε με τη Βοσνία. Η Βοσνία έχει έναν ισθμό που της επιτρέπει, ισθμό ξηράς, είναι η ξηρά που της επιτρέπει να έχει πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ τεχνικά, σύνοριακά, δεν έχει καθόλου. Άρα, άμα βάλετε λοιπόν το άρθρο 13 και 14, θα έχετε διάφορες ιδέες. Πάμε στο άρθρο 20. Δεν είναι ότι δεν έχουν ενδιαφέρον τα άλλα, είναι απλώς για να έχετε την μεγάλη εικόνα. Το άρθρο 20 είναι το τελευταίο άρθρο. Μια παρατήρηση που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι το κείμενο σε ισχύ είναι μόνο το αγγλικό. Μόνο το αγγλικό. Δεν υπάρχει ελληνικό και έχει υπογραφτεί τρεις φορές. Το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβετε είναι το εξής. Προσπαθούν να παρουσιάσουν αυτή την συμφωνία ως μια συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών που υπέγραψε η Ελλάδα και τα Σκόπια. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έγινε. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι απλώς η γραμματεία όπου θα πρωτοκολληθεί η συμφωνία. Εντάξει. Άμα το σκεφτείτε ακόμα και σε ιδιωτικό δίκαιο, φανταστείτε ότι κάνετε εσείς ένα σύμφωνο με κάποιον και μετά το στέλνετε κάπου και λέτε η Ελλάδα το υπέγραψε. Όχι. Εδώ λοιπόν, να ξέρετε, άμα κοιτάξετε, εδώ είναι το καλό, είναι ότι έχουμε την τελική συμφωνία στην αγγλική γλώσσα, εντάξει. Το υπέγραψαν σε τρία αντίγραφα και πάλι έχει μεγάλη σημασία, αλλά θυμάστε ότι το υπέγραψαν 13 Ιουνίου και ήταν τα γενέθλια του Μάθιου Νίμιτς, αλλά πολύ καλό δώρο για τα γενέθλια του, εντάξει. Εμείς περιμέναμε τόσα χρόνια να το κάνουμε τέτοιο δώρο.
και λέει παρέσει ως μάρτυρας. Δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση που έχει γίνει εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Είναι απλώς ότι ο ειδικός απεσταλμένος ήρθε, βλέπει ότι εσείς τα βρήκατε και λέει μάρτυρας ήμουν και εγώ. Ωραία. Είναι πάλι το ίδιο, κοιτάξτε απλώς για ένα γάμο τι σημαίνει μάρτυρας. Εδώ λοιπόν πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο υπογραφές από υπουργούς εξωτερικών χωρίς να υπάρχει υπογραφή των πρωθυπουργών, και να ξέρετε ότι και αυτό είναι μια νίκη από τα συλλαλητήρια, το πιο σίγουρο στο άρθρο 20 εδάφιο 1 αντί να βάλουν τους υπουργούς εξωτερικών θα είχαν βάλει τους πρωθυπουργούς αν ήταν σίγουροι. Μόνο που δεν ήταν σίγουροι, σου λέει ας βάλουμε τους υπουργούς εξωτερικών και άμα βγει κανένα λάθος, θα λέμε τα υπουργεία δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, όχι οι πρωθυπουργοί. Άρα εδώ να το έχετε λοιπόν πάντοτε στο μυαλό σας. Το κείμενο αυτό που πραγματικά σας συστήνω να το διαβάσω, θα δώσω και αυτό άμα είναι, ή βγάλετε και άλλες φωτοτυπίες, μπορεί να κάνει και κάτι και ο Γιώργος, άμα θέλετε. Αυτό εδώ το κείμενο που είναι 20 σελίδες στα ελληνικά, είναι 19 σελίδες στα αγγλικά. Μην μου πείτε ότι έχει... Διαβάσαμε αρκετά σημεία μαζί για να έχετε τα κρίσιμα, για να είστε λίγο προετοιμασμένοι, και σας συστήνω να το διαβάσετε εντός αυτού του εξαμήνου, να μην μου λέτε μετά δεν ήξερα. Γιατί αυτό εδώ δεν ήταν 10.000 σελίδες όπως το σχέδιο, αλλά είναι μόνο 20 σελίδες. Άρα αν δεν είστε ικανοί να διαβάσετε τις 20 σελίδες και μετά να πάτε να ρωτήσετε στον βουλευτή σας. Και αυτό που προβλέπετε από την πλευρά της Ελλάδος είναι κύρωση στη Βουλή. Άρα όλοι εσείς ψηφίζετε κάτι, εντάξει, όλοι έχετε έναν αγαπημένο βουλευτή ή μπορεί και να μην έχει περάσει. Αυτό που έχει σημασία είναι πάτε να ρωτήσετε σε αυτόν που πέρασε ή που δεν πέρασε, τι μπορεί και να περάσει μετά. Αυτό το διάβασες. Ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάς όταν λες ναι ή όχι. Δηλαδή να θυμάστε, ακόμα και αυτοί που λένε όχι μπορεί και να μην έχουν ιδέα τι γράφει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να διαβάζουμε τα 20 άρθρα, να κοιτάξουμε προσεκτικά τι λένε, έτσι ώστε να έχουμε μια άποψη, γιατί όσοι δεν έχουν άποψη θα καταδύσουν με αυτόν τον τρόπο. Το λέει τον Γιώργο. Το βλέπεις. Okay. Έχουμε και αυτό άμα θέλετε. Σημαντικό, χρησιμοποιήθηκε και αλλού. Αυτός ο ιστορικός χάρτης πρέπει να σας τον εξηγήσω. Άρα θα είναι ιστορικός χάρτης της συμφωνίας. Βλέπετε ότι εδώ λέει Β' Ήτα, Β' Μη, Β' Θήτα, Α' Α'. Φαντάζομαι καταλάβατε ποιες είναι οι περιοχές. Και εδώ θα λέει βόρεια περιοχή πρώτου μέρους, κεντρική περιοχή πρώτου μέρους, νότια περιοχή πρώτου μέρους, νησιωτική περιοχή πρώτου μέρους. Μεγάλο νησί πρώτου μέρους. Okay. Άρα, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι έτσι προς το παρόν. Πάντοτε η σημαία πάνω απ' όλα, το δεν ξέρουμε ποτέ πια. Και πρέπει να καταλάβουμε το εξής, είναι ότι αν πρέπει να περιμένουμε και σκίτσα ακόμα και από τον Αρκά για να μας βοηθήσει, κανονικά κάνουμε γεωλογραφίες σε ένα επίπεδο. Δεν το κάνουμε για να κάνουμε το ανάλογο από μια πολιτική. Όταν η πολιτική καταντάει να είναι γεωλογραφία, τότε η γεωλογραφία καταντάει να είναι πολιτική. Άρα να το έχουμε στο μυαλό μας, θα ήταν καλό να τα κοιτάξουμε αυτά προσεκτικά. Αυτό που θέλαμε με τον Γιώργο είναι να σας παρουσιάσουμε το θέμα της συμφωνίας και το υπόβαθρο, για να έχετε μια άποψη και να μην παρακολουθείτε διάφορα πράγματα, για να καταλάβετε επίσης ότι αν εχθές ήμασταν σε συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και τώρα στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει συλλαλητήριο την Τετάρτη, θέλω ήδη να έχετε λίγο μερικά δεδομένα. Την Τετάρτη θα είναι εντελώς οργανωμένο από τους θεσμούς, που σημαίνει ότι απαγορεύεται από το άρθρο 6 εδάφιο 1. Δεν ισχύει η συμφωνία. Λέω,
Όταν θα ισχύει. Ωραία. Άρα τώρα, μπράβο, άρα μπορεί να το κάνουμε, σωστά. Και έτσι καταλαβαίνουν μερικοί που νομίζουν ότι όταν τέλειωσαν οι υπογραφές, δεν τέλειωσαν όλα. Άμα είχαν τελειώσει όλα, αυτά τα συλλητήρια θα ήταν απαγορευμένα. Αλλά να ξέρετε λοιπόν ότι η περιφέρεια Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας, όλο αυτό, πακέτο. Την Τετάρτη θα έχουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο όπου θα είναι όλοι οι Δήμοι μαζί και θα μου πείτε και τι μας νοιάζει αφού είναι μόνο μια περιοχή. Θυμάστε, βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Να θυμάστε όμως ότι αυτή η περιοχή που λέγεται Μακεδονία έχει περισσότερο πληθυσμό από τα Σκόπια. Άρα θα ήταν καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μιλάμε συνεχώς για μια ισορροπημένη συμφωνία και ξεχνάμε ότι ακόμα και να πάρουμε μόνο τη Μακεδονία στην Ελλάδα και να πούμε, ρε παιδιά, τι μέγεθος έχει σε σχέση με τους άλλους, για ποιο πράγμα μιλάμε. Θέλω, ας πούμε, να σας δω να πείθετε Μακεδόνες να αλλάξουν τα ονόματα που είναι στη Μακεδονία για να είναι συμβατά με αυτά που θέλουν οι Σκοπιανοί. Ειδικά η Κρητική, εντάξει, με τόσους Μακεδονομάχους, δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολο. Λέω λοιπόν ότι αυτό θα γίνει και θα έχουμε άλλες συνέχειες τέτοιου τύπου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι γίνεται. Εχθές είχαμε ένα συλλαλητήριο από το Λευκό Πύργο, μια πορεία εντός Θεσσαλονίκης, εντελώς απαγορευμένη, δηλαδή χωρίς καμία προδιαγραφή. Άμα κάνετε κάτι για το Ποντιακό, πρέπει να πείτε από ποιον δρόμο πάτε, πού στρίβετε κτλ. Εντάξει, ωραία. Εδώ δεν είχε τίποτα. Δεν είχε πουθενά αστυνομικούς. Έγινε κανονικά ενώ επίσημα απαγορευμένη πορεία. Μέσα στους κεντρικούς δρόμους, ξέρετε λίγο Τσιμισκή και τα λοιπά, καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Και περνάμε και από την πρεσβεία της Αμερικής, όπου δεν έχει καν φρουρά, συνεχίζουμε και περνάμε από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ που έχει τα ΜΑΤ. Έπεσαν χημικά. Όχι, όχι, δεν έπεσαν χημικά, γιατί Μαρία μου, εγώ ήμουν εκεί. Εγώ ήμουν εκεί. Θα σου πω εγώ τι λένε. Άρα ήμουν εκεί, περάσαμε. Δεν σταματήσαμε και μετά στη στροφή έχει τα γραφεία των ΑΝΕΛ που ήταν και εκεί τα ΜΑΤ. Τι προσπαθώ να πω, δεν έχουμε καταντήσει να είναι αστείο να λέμε, ας πούμε, εμείς ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, Αμερική κτλ. Αυτοί δεν βάζουν καν φρουρά, τίποτα, κανένας, δεν πηγαίνει και υποτίθεται αυτοί που είναι οι δικοί μας, αυτοί βάζουν τα ΜΑΤ τα οποία τα αντιπροσωπεύουν, θυμάστε. Και τα ΜΑΤ αυτά ήταν αυτά που ήταν στις πρέσπες. Τα ίδια άτομα, γιατί ήταν μερικοί που ήταν εκεί πέρα και μου είπαν ότι ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Άρα, όταν λέμε ότι έπεσαν χημικά, εμείς είχαμε ήδη φύγει και τα χημικά που λέμε ότι έπεσαν δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Ήταν πιο πέρα με τις καφετέριες, γιατί αυτοί που ήταν στην πορεία έλεγαν στους άλλους από την καφετέρια: «Καλά, παιδιά, δεν έρχεστε ούτε εσείς». Και καθόταν στην καφετέρια. Εδώ είναι που έπεσαν τα χημικά, καμία σχέση με τα άλλα. Άρα, άμα θέλετε να δείτε μερικές εικόνες που να μην είναι όλες οικές, μπορώ να σας συστήνω να δείτε αυτές που ανεβάσαμε εμείς. Σε κάποια φάση εγώ είμαι και με ένα παιδάκι, τι μου λέει μια μάνα, θα ήθελα ο Μινάς να φωτογραφηθεί με εσάς. Άρα είμαστε μέσα στην πορεία, οι άλλοι είναι με το καροτσάκι και τα δύο παιδιά μέσα, το παιδάκι το έχω πάνω μου, αυτή τώρα ήταν που ήταν μέσα. Άρα είδαμε γέρους, είδαμε μπαστούνια, ό,τι θέλετε. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός, για όσους δεν το έχουν πάρει μπρέφα. Άρα να ξέρετε ότι πολλοί μας είπαν ότι να μην πάμε σε αυτή την. Σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή την πορεία, διότι είναι οργανωμένο από την ακροδεξιά. Παιδιά ή έχουν αλλάξει και δεν τους αναγνωρίζει κανένας πια, ή απλώς δεν ήταν. Γιατί εγώ τόσο ανοργάνωτο συλλαλητήριο και ανοργάνωτη πορεία είναι με σφραγίδα ελληνική. Εντάξει, δηλαδή φανταστείτε σε κάποια φάση στον δρόμο σταματούσαμε και λέγανε θα πάμε από εδώ ή από εδώ. Ας πάμε από εδώ. Φαντάζεσαι τώρα. Λέω λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί, αυτό ήταν εντελώς σε ένα τέτοιο αυτόνομητο πλαίσιο, ενώ αυτό που θα γίνει την Τετάρτη θα συνεχιστεί και θα δώσουν μια άλλη δύναμη, γιατί θα είναι και θεσμικό, γιατί μπορώ να σας πω ότι είναι πολλοί παράγοντες στη Μακεδονία που θεωρούν ακόμα και θεσμικά ότι τους ζητάνε ό,τι να είναι, γιατί ποιοι θα εφαρμόσουν όλα αυτά. Θα είναι αυτοί. Άρα εμείς είμαστε σχεδόν στα 2,5 εκατομμύρια μόνο στη Μακεδονία. Τώρα λοιπόν έχετε μια γενική εικόνα και μια γενική άποψη.
Θα δούμε τις αλλαγές. Δεν σας μίλησα καθόλου για τα κόμματα που λένε ότι άμα περάσει θα κάνουμε αυτό, άμα δεν περάσει θα κάνουμε αυτό, ή εγώ είμαι εναντίον αλλά είμαι υπέρ μετά, ή είμαι υπέρ αλλά μετά θα είμαι εναντίον. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι τι κάνει τώρα ο ελληνικός λαός, και μπορώ να σας πω ότι αυτή η συμφωνία είναι ήδη διατυπωμένη διαφορετικά λόγω των συλλαλητηρίων, ό,τι και να σας λένε. Αλλιώς εδώ θα ήταν πάρα πολύ απλή, πολύ πιο σύντομη και θα είχε μόνο και μόνο τη λέξη Μακεδονία. Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στον Γιώργο μας.